Φίλοι συνδρομητές της CableNet, φίλες και φίλοι του κλασσικού αθλητισμού Στίβου, καλό απόγευμα από το Τσίριο στάδιο της Λεμεσού. Δεύτερη αγωνιστική μέρα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων και Κορασίδων, τα οποία χορηγεί η ΚΕΑΝ. Δηλαδή για αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα αγωνίσματα. Σε λίγο η αρχή θα γίνει με το μήκος των κορασίδων, τον ακοντισμό παίδων, το επικοντό κορασίδων, τη σφαιροβολία κορασίδων. Όλα είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 6, σε λίγο δηλαδή θα αρχίσουν. Υπάρχει πάντα μία μικρή καθυστέρηση στην έναρξη. Την ίδια ώρα το πρώτο δρομικό αγώνισμα, 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων. Ακολούθως στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένα τα 400 μέτρα με εμπόδια παίδων, το ύψος παίδων, 6,5-800 μέτρα κορασίδων και ακολούθως τα 800 μέτρα παίδων. Στις 7 η ώρα τα 200 κορασίδων και ακολούθως τα 200 των παίδων, ενώ στις 7 ξεκινά και ο ακοντισμός των κορασίδων και στις 7 και 4 το μήκος των παίδων. Στις 7,5 ώρα είναι προγραμματισμένη η σφαιροβολία παίδων, τα 3.000 μέτρα των παίδων και ακολούθως τα 3.000 μέτρα κορασίδων και η μέρα μας θα κλείσει με τις σκυταλοδρομίες 4x400 μέτρα κορασίδων και παίδων. Από την χθεσινή μέρα, ενώ βλέπουμε εδώ ποιες αθλήτριες θα λάβουν μέρος στα 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων, η Άντρια Παναγιώτου του Γασικά, η Ευγενία Παπαντελή του Πραξάνδρου, η Μαρία Παπαντελή του Πραξάνδρου και η Αριάννα Ράπτη του Γάσιε. Οι αθλήτριες οι οποίες θα τρέξουν στο πρώτο δρομικό αγώνισμα της ημέρας, στα 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων. Ενώ θυμίζουμε από χθες, βλέπουμε και ένα πανοραμικό πλάνο αρχικά από το Τσίριο στάδιο, εδώ που οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, με υψηλή και την υγρασία. Χθες ξεχώρισε οπωσδήποτε το Παγκύπριο ρεκόρ κάρου των 20 και κάρου των 18 ετών από τη Βαλεντίνα Σάβα στην σφυροβολία. Είχαμε και μια νέα επίδοση αγώνων από τον Χρήστο Οικονομίδη στα 110 μέτρα με εμπόδια παίδων με 14-13, 72-03 η βολή της Σάβα, η οποία είναι κορυφαία στον κόσμο με την τρίκυλη σφύρα. Και βέβαια είναι από τις αθλήτριες που περιμένουμε να δούμε, ανυπομονούμε να δούμε την πορεία της στον Στίβο, αθλήτρια η οποία έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20. Ενώ βλέπουμε τις αθλήτριες να προθερμαίνονται, εδώ η Αριάννα Ράπτη, η οποία θα λάβει μέρος από τον έκτο διάδρομο στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η Μαρία Παπαντελή του Πραξάνδρου θα είναι στον πέμπτο διάδρομο. Η αδελφή της θα ήταν στο 4, ίσως να γυμνάζεται κάπου πιο μπροστά ή δεν την βλέπω στο γήπεδο. Και στον τρίτο διάδρομο η Άντρια Παναγιώτου του Κορύβου. Να δούμε ποια θα καταφέρει να κερδίσει την πρώτη σειρά, ενώ υπάρχει και η δεύτερη με τις πιο γρήγορες αθλήτριες. Εδώ βλέπουμε ότι απουσιάζει η Ευγενία Παπαπαντελή από τον τέταρτο διάδρομο. Περιμένουμε να ετοιμαστεί και ο αφέτης, ο κύριος Παύλος Χριστοδούλου, για να δώσει την πρώτη εκκίνηση στα δρομικά αγωνίσματα στην δεύτερη αγωνιστική μέρα των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Παίδων Κορασίδων που επιχορηγεί και αν. Εδώ βλέπουμε τις αθλήτριες και βλέπουμε και κόσμο στις εξέδρες. Είναι ωραίο το ότι επιτρέπεται η παρουσία πλέον κόσμου στα γήπεδα. Φτάνει βέβαια να έχουν το safe pass. Έτοιμες λοιπόν, δόθηκε η εντολή για να πάρουν τις θέσεις τους οι νεαρές αθλήτριες μας. Όλες ηλικίας κάτω των 16 ετών είναι, τις οποίες θα δούμε και στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα
και πάλι εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Στον τρίτο διάδρομο θυμίζουμε Παναγιώτου του Κορύβου, στον πέμπτο Παπαπαντελή του Πραξάνδρου και στον έκτο διάδρομο η Ράπτη του Γασιέ. Βλέπουμε να προσεγγίζουμε αργό ρυθμό τα πρώτα εμπόδια. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για αθλήτριες πολύ μικρές. Πιο επιθετική δείχνει να είναι η Αριάννα Ράπτη, η οποία τρέχει στον εξωτερικό διάδρομο, ενώ ανεβαίνει τώρα σε ταχύτητα και περνά πρώτη τα εμπόδια η Άνδρια Παναγιώτου του Κορύβου. Βλέπουμε εδώ ότι έχει πάρει ήδη το handicap από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Παναγιώτου, η οποία σιγά σιγά φτάνει στα τελευταία 100 τώρα μέτρα, μπαίνει πρώτη στην τελική ευθεία, δεύτερη είναι η Ράπτη και τρίτη η Παπαπαντελή. Εδώ η Άνδρια Παναγιώτου του Κορύβου. Μπαίνει λοιπόν στα τελευταία μέτρα του τερματισμού με χρόνο κοντά στο 1.12 με 1.13. Τελικά κατάφερε η Παπαπαντελή, η Μαρία Παπαπαντελή, να ξεπεράσει την Ράπτη και έτσι στον πρώτη δρομική κούρσα, στην πρώτη σειρά των 400 μέτρων με εμπόδια, νικήτρια η Άνδρια Παναγιώτου του Κορύβου, δεύτερη η Μαρία Παπαπαντελή του Πραξάνδρου και τρίτη η Αριάννα Ράπτη του Γασιέ. Βλέπουμε σε επανάληψη τις προσπάθειες των αθλητριών σε ένα πραγματικά δύσκολο αγωνίσμα, στο οποίο χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται τεχνική για να περνάς το εμπόδιο. Και όπως λέει και η κορυφαία αθλήτρια που βγάλαμε στον Στίβο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αγωνίσμα, η Άντρη Σάλου, χρειάζεται και επίθεση στο εμπόδιο. Να πούμε ότι αφού θα ετοιμάζονται και αθλήτριες για την δεύτερη σειρά, ότι το ρεκόρ αγώνων κατέχει η Καλυψό Σταύρου από το 2015 με 61-97 και το Παγκύπριο ρεκόρ η Στέλλα Θεοχάρους από το 1988 με 59-95, που ακόμη είναι δύσκολο για τέτοιες αθλητρίες. Πάμε λοιπόν να τρέξουν κάτω από το ένα λεπτό. Κατερίνα Άγκωνα στον δεύτερο διάδρομο του Γασιό, Χριστιανά Μαρούχου του Γασιπί στον τρίτο, Ανδριάννα Καραγιαννά του Πραξάνδρου στον τέταρτο, Κωνσταντίνα Γεωργίου του Γασιπί στον πέμπτο, Κυριακή Κοσά του Γασιζή στον έκτο, Εφημία Γεωργίου του Γασικά στον έβδομο και η Τζασμίν Μαρία Κανακάντη του Γασικά στον όγδο, οι αθλήτριες οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή. Εδώ ξεκινάμε την παρουσίαση, εδώ είναι η Κυριακή Κοσά στον έκτο διάδρομο και εδώ η Εφημία Γεωργίου του Κορύβου στον έβδομο. Εδώ βλέπουμε από την αρχή στον 8ο διάδρομο η Καρακάντη του Κορύβου. Θα είναι πιο ανταγωνιστική αυτή η σειρά. Εδώ βλέπετε αθλήτριες πολύ μικρές. Οι αθλήτριες του Γάση Κα και οι δυο είναι κάτω των 16 ετών. Έτοιμες λοιπόν οι αθλήτριες. Από τον δεύτερο διάδρομο θυμίζουμε η Άγκωνα του Γάσιο, στον τρίτο Μαρούχου του Γάσιπι, στον τέταρτο Καραγιαννά του Πραξάνδρου, στον πέμπτο Γεωργίου του Γάσιπι, στον έκτο Κοσά του Γασιζή, στον έβδομο Γεωργίου του Γασικά και στον 8ο διάδρομο η Καρακάντη του Κορύβου επίσης. Γίνεται ο έλεγχος για σωστή τοποθέτηση σώματος στις γραμμές και, και στους βατήρες. Δόθηκε. Ακύριε κίνηση.
Το είδαμε και χθες, τα 400 μέτρα. Είναι εδώ ο κύριος Χριστοδούλου. Είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει και σπάνιο να υπάρχει λανθασμένη κίνηση σε 400. Εδώ ετοιμάζεται για να υποδείξει την παράβαση. Και αθλήτρια έκανε την παράβαση με κόκκινη κάρτα. Δεν μου φάνηκε τόσο ξεκάθαρη η παράβαση. Δεν μου φαίνεται. Απλώς περιμένω να δω τους κριτές σε ποια αθλήτρια θα δείξουν την κόκκινη κάρτα. Ακή είναι η πιο μικρή, η Ζασμίν Μαρία Καρακάντη, έφυγε γρήγορα, πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και είναι κρίμα. Εντάξει, θα έχει την δεύτερη ευκαιρία της στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα της ηλικίας της, κάτω των 16 ετών, την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά είναι κρίμα σε 400 μέτρα, σε αυτή την απόσταση να υπάρχει άκυρη, θα πρέπει να συνηθίσουν τα κορίτσια, τους βατήρες, και έχουμε πλέον τους πιο σύγχρονους βατήρες, αυτούς με την αυτόματη ανάκληση, τους ουσιαστικά τους αγόρασε κοέας λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων, και είναι κάτι που μένει και είναι πολύ σημαντικό. Ξανά στους βατήρες λοιπόν, Άγκωνα στον δεύτερο διάδρομο, Μαρούχου στον τρίτο, Καραγιαννά στον τέταρτο, Γεωργίου στον πέμπτο, Κοσά στον έκτο και η Εφημεία Γεωργίου στον έβδομο. Έχει αποκλειστεί η Καρακάντη. Έφυγαν αυτή την φορά κανονικά τα κορίτσια, όπως είπαμε, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, όπως είναι τα 400 μέτρα με εμπόδια. Βλέπω την Γεωργίου του Γκάσιπι να είναι αυτή η οποία πηγαίνει πιο γρήγορα, η Κωνσταντίνα Γεωργίου, να είναι η αθλήτρια που έχει καλύψει τις συναθλήτριές της, και η Μαρούχου επίσης του Γκάσιπι, δύο αθλήτριες οι οποίες φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να προηγούνται. Τώρα πέρασε πρώτη η Μαρούχου. Μάλιστα τη βλέπουμε να κάνει και μια υπερπροσπάθεια για να ξεφύγει, ενώ ανέβηκε η Καραγιαννά του Πραξάνδρου. Εδώ η Μαρούχου μπαίνει πρώτη στην τελική ευθεία. Περνά το πρώτο τελευταίο εμπόδιο. Τώρα θα περάσει και το τελευταίο, ακολουθούμενη από την Καραγιαννά. Άνετη επικράτηση της Μαρούχου, ενώ από τον εσωτερικό διάδρομο έρχεται στην τρίτη θέση η Άγκωνα. Μαρούχου, Καραγιαννά, Άγκωνα, οι νικήτριες σε ένα χρόνο κοντά στο μεταξύ του ενός λεπτού και πέντε εκατοστών με ένα έξι, άρα δεν μπορεί να υπάρξει Παγκύπριο επίδοση αγώνων. Παγκύπριο ρεκόρ, είπαμε, είναι κάτω από το 1 λεπτό, 59-95, από τη Στέλλα Θεοχάρου στο 1988. Εδώ βλέπουμε ξανά τις προσπάθειες της Μαρούχου στα εμπόδια και τις αθλήτριες που ακολουθούν, ενώ ξεκίνησε δυναμικά η Κωνσταντίνα Γεωργίου. Δεν έχει κάνει ίση κατανομή δυνάμεων και έμεινε στο τέλος με την Μαρούχου να κερδίζει, δεύτερη την Καραγιαννά και τρίτη την Άγκωνα. Εδώ τα κορίτσια σε μια συζήτηση. Είναι πολύ ωραίο το ότι ανάμεσα στα ενδιαφέροντά τους, γιατί βλέπουμε ήδη το κινητό, τα μηνύματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι και ο Στίβος. Πάμε λίγο στο μήκος να δούμε τι γίνεται. Να δούμε την πρώτη προσπάθεια με την
Χριστίνα Ζαχαρίου του Γασιέ. Υπάρχουν τεράστιες, είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές. Αν μέτρησα καλά τώρα, στο μήκος, άρα αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για κάθε μία αθλήτρια για το πώς θα πηδήξει, ενώ βλέπουμε τα αποτελέσματα στην πρώτη σειρά στα 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων. Άντρια Παναγιώτου του Κορύβου 1.12.77. Ενώ να πούμε ότι το άλμα που είδαμε μόλις προηγουμένως ήταν 4.29. Της Ζαχαρίου είδαμε, τώρα είναι η Μαρία Προδρόμου του Κορύβου. Εδώ βλέπουμε ξανά το άλμα της Προδρόμου. Να δούμε και λανθασμένη έξοδος, αν δεν ήταν άκυρο. Που ήταν άκυρο το άλμα της Χριστοδούλου. Επόμενη με τον αριθμό 6.32. Η Χαρά Χατσιχαμπή του Γάση Ζή, που έχει ατομικό 4.54. Οι περισσότερες αθλήτριες είναι και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στο, και στο επόμενο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών, ενώ υπάρχει και η Αδαμαντία Δαρλάση που είναι καλό των 14. Πάμε και λίγο στον ακοντισμό. Εδώ με τον αριθμό 206 είναι ο Σωτήρης Αχιλλέος, είναι ο καλύτερος και το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Έχει 51-28 φέτος. Να δω αν υπάρχει κάπου ο πίνακας. Δεν υπάρχει πίνακας νομίζω, για να μας δείξουν επίδοση. Στον ακοντισμό, εντάξει, θα δούμε στην πορεία την προσπάθειά του. Ουσιαστικά με αυτή τη βολή ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια των αθλητών. 57, όχι, είναι η δεύτερη. 57 μέτρα έριξε στην πρώτη του ο Αχιλλέος. Άρα πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ. Ενώ βλέπουμε και στο μήκος ξανά προσπάθειες. Εδώ να δούμε μέχρι στιγμής. 4.84 έχει η Μαρία Μαγκαφά του Γάση Πι. 4.74 η Δεμαντία Δαρλάση του Γάση Ο. 4.65 η Άννα Ματσουκάρη του Γάση Πι. 4.46 η Λάμπρου του Γάση Πι. 4.30 η Χριστοφή και 4.15 η Παντελή. Οι αθλήτριες που προηγούνται μέχρι στιγμής. Ενώ πάμε να δούμε πρώτα και την προσπάθεια της Αποστολίας Μαντζούνη του Γασικά και να πάμε σιγά σιγά και στη δρομή, στο 400 μέτρα με εμπόδια των παιδών. Κοντά στα 5 μέτρα η προσπάθεια της Μαντζούνη. Στα 400 μέτρα με εμπόδια παιδών στην πρώτη από τις δύο σειρές. Βλέπω μόνο δύο αθλητές του Κορύβου να βρίσκονται στους βατήρες, τον 4ο και τον 7ο διάδρομο. Άρα είναι ο Σπύρος Αντωνίου και ο Σάβας Τσαμουρλίδης. Φεύγουν τα δύο παιδιά
οι οποίοι να πούμε ότι όποια επίδοση και αν κάνουν θα συγκριθεί με τις επιδόσεις των επόμενων αθλητών. Έτσι, από εκεί θα βγει ο νικητής. Δεν έχει σημασία το ότι τρέχουν μόνο οι δυο τους, επίδοση θέλουν. Πρώτος περνάει τα εμπόδια ο Τσαμουρλίδης μέχρι στιγμής, ενώ ανεβαίνει ο Σπύρος Αντωνίου. Ο Αντωνίου, ο οποίος φαίνεται έχει πιάσει για τα καλά τον αντίπαλό του, είναι 1,5 με 2 μέτρα μπροστά, αλλά θα εξαρτηθούν πολλά τι δυνάμεις θα έχουν εδώ προς το τέλος, μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Βλέπετε τους δύο να είναι πολύ κοντά, να είναι πρώτος από τον εσωτερικό Σπύρος Αντωνίου και δεύτερος ο Σάββας Τσαμουρλίδης. Ο Σπύρος Αντωνίου κερδίζει αυτή την σειρά σε χρόνο κοντά στο ένα λεπτό και κάτι. Μεγάλη κούρασή του, ενώ βλέπουμε τα αποτελέσματα στα 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων. Η Χριστιάνα Μαρούχου νικήτρια με 1:05.13, η Ανδριάννα Καραγιαννά 1:08.66 και η Κατερίνα Άγκωνα 1:09.08. Μετά είναι η Κοσά και η Γεωργίου. Ενώ βλέπουμε και σε επανάληψη την προσπάθεια των δύο παιδιών που έλαβαν μέρος στα πρώτη σειρά στα 400 μέτρα με εμπόδια των παιδών. Με τον Αντωνίου να τερματίζει πρώτος και τον Σαμπολίδη στη δεύτερη θέση. Να αναφέρουμε ότι το ρεκόρ αγώνων στα 400 μέτρα με εμπόδια παιδών κατέχει ο Κώστας Ποχάνης με 53-34. Ενώ ο ίδιος αθλητής από το 1990 έχει και το Παγκύπριο ρεκόρ με 52-39. Πάμε λοιπόν να δούμε και τους συμμετέχοντες στη δεύτερη σειρά στα 400 μέτρα με εμπόδια παιδών. Παναγιώτης Κωνσταντίνου του Γασιπή στον τρίτο διάδρομο, Βασίλης Σιλβέστρος του Πραξάνδρου στον τέταρτο, Άγγελος Χατζή Στεφάνου του Πραξάνδρου στον πέμπτο, Σωτήρης Μιχαήλ του Πραξάνδρου στον έκτο και Χρήστος Οικονομίδης του Γασιπή στον έβδομο. Χρήστος Οικονομίδης, ο οποίος είπαμε χθες έκανε το πάρα πολύ καλό 14-13 που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων στα 100 μέτρα με εμπόδια. 110 μέτρα με εμπόδια. Εδώ βλέπουμε και λίγο ύψος, είμαστε στο 1,60 χαμηλά μέχρι στιγμής. Δεύτερη σειρά, δεύτερη και τελευταία σειρά, στον δρόμο των 400 μέτρων. Βλέπουμε εδώ την λίστα συμμετοχών. Σωτήρης Πέδιος του Γάση Ζή, Ανδρέας Παφίδης του Γάση, Ανδρέας Παναγιώτου του Γάση Ζή, Λοΐζος Χριστόμου του Γάση Ο, Γιώργος Γιαζός του Γάση Πι, Μιχάλης Χριστοφή του Γάση Κα, Σοκράτης Λάμου του Γάση Ο και Ιωάννης Ανανιάδης του Γάση Ο. Πάμε να δούμε και την δεύτερη σειρά στα 400 μέτρα με εμπόδια παιδών. Έφυγαν τα παιδιά, τελικά είναι τρεις αθλητές του Πραξάνδρου αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν και ο Οικονομίδης του Γάσιπη, ο Κωνσταντίνου του Γάσιπη δεν λαμβάνει μέρος. Και από τη στιγμή που υπήρχαν οι δηλώσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνει μία η σειρά, αλλά επειδή υπήρχαν οι δηλώσεις αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Χατζη Στεφάνου μου φαίνεται να είναι ο αθλητής ο οποίος, ο Σιλβέστρος, ο αθλητής ο οποίος προηγείται, με τον Χρήστο Οικονομίδη να έρχεται από τον εξωτερικό. Σιλβέστρος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει πρώτος στην τελική ευθεία. Περνάνε μαζί τώρα τα εμπόδια Οικονομίδης και Σιλβέστρος. Να δούμε ποιος θα είναι πιο έμπειρος. Είναι πιο έμπειρος στην απόσταση ο Σιλβέστρος και κατακτά την πρώτη θέση, δεύτερος ο Οικονομίδης, τρίτος ο Μιχαήλ και τέταρτος ο Χατζηστεφάνου.
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο ένας αθλητής των 110 μέτρων με εμπόδια να προσαρμοστεί στα 400 παρά το ένας αθλητής των 400 να προσαρμοστεί στα 110, αν και είναι πιο ψηλό το εμπόδιο στα 110 μέτρα από ό,τι στα 400. Σε ό,τι αφορά τους παιδες, τα 400 μέτρα με εμπόδια είναι 84 εκατοστά το ύψος και στα 110 μέτρα 91 εκατοστά το ύψος του εμποδίου. Βλέπουμε και πάλι από το μήκος προσπάθειες των αθλητριών. Σταύρια Πέρδικου στην πρώτη προσπάθειά της. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι προηγείται η Μαρία Λαβρεντίεβα του Γάσικα με 5-0-7. Πρώτη προσπάθεια εδώ για την Σταύρια Πέρδικου. Κοντά στα 4-30 πρέπει να είναι η προσπάθειά της. Να δούμε αν εντάξει, προσπαθούμε να υπολογίσουμε, μπορεί να είναι και πιο χαμηλό από τα 4.30. Να δούμε την καταμέτρηση και όχι, είναι 4.96, άρα εντάξει δεν είδαμε εδώ μια προσπάθεια στο επικοντό με την ευκαιρία αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και ποιες αθλήτριες λαμβάνουν μέρος αφού δούμε την προσπάθεια της αθλήτριας του Γάσιπη που θα επιχειρήσει τώρα ένα άλμα χαμηλό πρέπει να είναι από εδώ δεν μπορώ να διαβάσω τον πίνακα και το βλέπω, αποτυχημένη, δεν μπόρεσε να ανέβει. Να πούμε ότι συμμετέχουν οι Μέρι Τανούσης. Εδώ, βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα αρχικά. Ευδοκία Αυγούστου πέρασε τα 2.90. Η Αντριάννα Παντελή τα 2.80 αθλητρίες του ΓΑΣΥΠΗ. Δύο αθλητρίες του ΓΑΣΥΟ τα 2.60 υπερατικού και Κυπριανού. Η Τανούσης του ΓΑΣΥΠΗ πέρασε τα 2.20. Ενώ πιο αργά, εκτός συναγωνισμού, Κρασιά και Αριστοτέλου, Στέφανη Κυριακού και Παναγία Καϊρίνου. Και η Άντρια Βάσου εκτός συναγωνισμού. Ενώ υπάρχουν ταυτόχρονα πολλά αγωνίσματα σε εξέλιξη. Είναι και το εδώ να δούμε τα αποτελέσματα στην πρώτη σειρά των παιδών. Σπύρος Αντωνίου 1-0-0-64 και Σάβας Σαμουρλίδης 1-0-1-0-0 αθλητές του Κορύβου. Και από τους τέσσερις που έτρεξαν στη δεύτερη σειρά θα δούμε τελικά ποιοι τρεις θα πάρουν τα μετάλλια. Εδώ είναι οι τρεις που κέρδισαν που αγωνίστηκαν στη δεύτερη σειρά. Βασίλης Ρέστρος του Πραξάνδρου 55-50. Χρήστος Οικονομίδης του ΓΑΣΥΠΗ 56-19, Σωτήρης Μιχαήλ του Πραξάντρου 57-02 και Άγγελος Χατζηστεφάνου 57-64. Άννα, 2-17. Βλέπουμε να ετοιμάζονται οι αθλητές για τα 800 μέτρα των κορασίδων. Θα λάβουν μέρος η Έμιλη Μικελίδη του Κορύβου, η Λίλη Μακριάννη του ΓΑΣΥΠΗ, η Παναγιώτα Ιωάννου του Πραξάνδρου, Μαργαρίτα Στυλιανού του ΓΑΣΥΕ, Άννα Αγγελική Ζανέτου του ΓΑΣΥΟ, Νικόλ Μπρούγκα του ΓΑΣΥΖΗ, Μαρία Μαχατβριάδου του ΓΑΣΥΚΑ και Νεφέλη Θεοφίλου του ΓΑΣΥΠΗ. Έχουν γλωσσοδέτει κάποια ονόματα των κοριτσιών. Και να δούμε βέβαια αν θα τρέξουν όλες όσες δηλώθηκαν, γιατί σας αναφέραμε τις δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε τις
αθλήτριες που θα λάβουν μέρος. Και είναι ευχάριστο να υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές αθλήτριες, 10 το σύνολο. Θα τρέξουν. Υπάρχει μια απουσία. Καμεραμάν. 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 Βλέπουμε εδώ ότι τις αθλήτριες να είναι έτοιμες για τις δύο στροφές του γηπέδου του Ταρτάν, ουσιαστικά του αγωνιστικού χώρου του Στίβου. Λάβετε θέση. Έφυγαν λοιπόν τα κορίτσια για τα 800 μέτρα. Να δούμε αν θα υπάρξει η τακτική, ποια θα θελήσει να πάρει κεφάλι. Εδώ βλέπουμε αρχικά δύο αθλήτριες του Γάσι Πι να είναι μπροστά. Και την Παπαδοβασιλάκη έχω την εντύπωση, μια πολύ μικρή αθλήτρια κάτω των 14 ετών. Η Βικτόρια Ανδρέου, η νικητρία και στα 1500 μέτρα, είναι αυτή η οποία προηγείται. Δεύτερη μέχρι στιγμής η Παπαδοβασιλάκη, στα πρώτα 400 μέτρα, τα οποία καλύπτουν σε ένα λεπτό και 10 περίπου. Να δούμε ποια θα αντέξει σε τόσο έντονο ρυθμό. Μιλάμε για αθλήτριες κάτω των 18 ετών και η Μαχατβριάδου του Κορύβου είναι κάτω των 14. Εδώ βλέπουμε την Βικτόρια Ανδρέου να την απειλεί τώρα η Παπαδοβασιλάκη, να είναι πολύ κοντά της, να την προσπερνά. Ένα ταλέντο η Αναστασία Παπαδοβασιλάκη, να περνά την Βικτόρια Ανδρέου, αλλά θα δούμε αν η λίγο πιο έμπειρη Ανδρέου θα έχει καλύτερα τελευταία μέτρα. Μπαίνουν σιγά σιγά στην τελική ευθεία δυο τους, ανοίγει κάπως περισσότερο την διαφορά αυτή η ταλαντούχα αθλήτρια, η Αναστασία Παπαδοβασιλάκη, η οποία οδεύει προς την νίκη. Βικτόρια Ανδρέου στη δεύτερη θέση, γίνεται μάχη για την τρίτη θέση. Άλλη μια αθλήτρια του Γάσιπι είναι αυτή η οποία τερμάτισε τρίτη. Νομίζω και η τέταρτη αθλήτρια είναι του Γάσιπι. Βλέπουμε ξανά στιγμιότυπα από την κούρσα. Μαρία Αχιλλέως είναι στην τρίτη θέση. Εδώ βλέπουμε την ώρα που η Παπαδοβασιλάκη προσπερνά την Ανδρέου. Και μια μικρή αθλήτρια στα 14 της, η Αναστασία Παπαδοβασιλάκη, κερδίζει το Παγκύπρο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Δεύτερη Βικτόρια Ανδρέου, τρίτη Μαρία Αχιλλέως. Χιλιαδρόμους τώρα, έτσι. Χιλιαδρόμους, Πέτρο, χιλιαδρόμους τώρα. Γονάκια τώρα.
Εδώ, εκτός συναγωνισμού, θα γίνει μία σειρά με τις Καλλιόπη Κουντούρη, Ναταλία Ευαγγελίδου, Φίβη Μαλά και Λεάννα Ολύμπιος. Είναι τέσσερις αθλήτριες οι οποίες θα τρέξουν το 800. Απλώς γίνεται μία συζήτηση αν θα... μπουν σε διαδρόμους. Να δούμε αν έχουμε εδώ λίγο από το επικοντό. Στο επικοντό αυτό που με δυσκολεύει και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε πραγματικά είναι για το γεγονός ότι για ποιο λόγο δεν υπάρχουν τα νούμερα στους αθλητές, είτε μπροστά είτε πίσω, στις αθλήτριες, ιδιαίτερα στις αθλήτριες. Και δεν υπάρχει και το πινάκιο, στα 3.20 η προσπάθεια της συγκεκριμένης και μπράβο της, εκτός αν είναι εκτός από τις αθλήτριες που είναι εκτός συναγωνισμού, που είναι τρεις είπαμε στο σύνολο, η Σκεύη Κρασιά, η Μαρία Αριστοτέλους και η Άνδρεα Βάσου. Κρασιά πρέπει να είναι αυτή. Κύριε Κώστα, θέλουμε τον γιατρό. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται μέχρι στιγμής. Ευδοκία Αυγούστου στα 3 μέτρα, Ανδριάννα Παντελή στα 2.80, Ραφαέλα Περατικού στα 2.60, Χρήστια Κυπριανού στα 2.60 και Μέρη Τανούση στα 2.20. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά τις προσπάθειές τους και οι εκτός συναγωνισμού. Η Άνδρεα Βάσου, η Παρασκευή Κρασιά και η Μαρία Αριστοτέλους. Είναι τρεις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος εκτός συναγωνισμού. Πάμε λίγο, ενώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα παιδί στο άλμα σε ύψος. Ναι, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εντάξει, να περάσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια αποτελέσματα και στον αγωνισμό, αφού είμαστε εδώ στον αγωνισμό. Ο Σωτήρης Αχιλλέος εξακολουθεί να προηγείται με 57 μέτρα. Ο Χρυσόστομος Κωνσταντίνου 45-81. Σωτήρης Ιακώβου 44-57. Οι αθλητές οι οποίοι προηγούνται μέχρι την πέμπτη προσπάθεια στον αγωνισμό των παιδών. Απομένει δηλαδή τελευταία, εδώ είναι ο Αχιλλέος, ο αθλητής ο οποίος προηγείται. Δεν μου φάνηκε καλύτερη αυτή η βολή. Ενώ δεν έχω την... στην πέμπτη προσπάθεια ήμασταν, ήταν η πέμπτη προσπάθεια του Αχιλλέως. Τώρα θα ξεκινήσει η έκτη προσπάθεια. Εδώ το παιδί πρέπει να είναι εκτός συναγωνισμού, τον οποίο δεν έχω μπροστά μου. Ποιος είναι... ένα... μια βολή κοντά στα 65 μέτρα. Εκτός συναγωνισμού, σε λίγο αφού θα ξεκινήσουν τα 800 μέτρα εκτός συναγωνισμού, να πάμε να δούμε λίγο και μήκος. Αν είναι, είπαμε, πάρα πολλές οι συμμετοχές. Εδώ με τον αριθμό 4-11 είναι η Χριστιανά Ζαχαρίου του Βασιέ.
τελικά δεν θα κατέβει φίλη αλλά στα 800 μέτρα εκτός συναγωνισμού θα είναι η Καλλιόπη Κουντούρη, η Ναταλία Ευαγγελίδου και η Ολύμπιος. Εδώ είδαμε την προσπάθεια της αθλήτριας του Κορύβου, της Μαρίας Προδρόμου. Λάβετε θέση. Έτοιμες λοιπόν οι αθλήτριες για τα 800 μέτρα. Εκτός συναγωνισμού, μια μάχη μεταξύ της Κουντούρη και της Ευαγγελίδου. Η Ευαγγελίδου, η οποία τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στα 1500 μέτρα. Η Ευαγγελίδου, η οποία επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στην Ελβετία, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον προπονητή της εκεί, που συνεργάστηκαν, επέστρεψε στον προπονητή που την ανέδειξε, τον Σπύρο Σπύρου, και θα ξεκινήσουν ουσιαστικά για τη νέα χρονιά μια νέα συνεργασία μαζί με την Κουντούρη, καθώς και η Κουντούρη είναι η αθλήτρια του κύριου Σπύρου. Βλέπουμε να δίνει ένα γρήγορο ρυθμό η Ολύμπιος, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο ως λαγός για να δώσει ρυθμό και στην συνέχεια να αναπτύξουν ταχύτητα η Κουντούρη και Ευαγγελίδου. Στα 65 δεύτερα περίπου ήταν το πέρασμα των 400 μέτρων. Αποχώρησε η Ολύμπιος και άφησε τις Κουντούρη και Ευαγγελίδου να παλέψουν για τον χρόνο ουσιαστικά, γιατί εντάξει, η νίκη δεν δίνει τίποτα. Ένα στραμπούλιγμα βλέπω. Προσπαθώ να δω και τι έπαθε το παιδί που χτύπησε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δείξουμε εμείς από απευθείας. Ένα στραμπούλιγμα φαίνεται. Ίσως και κάτι θα μεταφερθεί να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις με το ασθενοφόρο. Νομίζω ο πατεράς του είναι εκεί. Είναι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς βλέπουμε εδώ την Ναταλία Ευαγγελίδου να έχει αναπτύξει ταχύτητα, να προσπαθεί να κάνει κούρσα. Νομίζω 800 μέτρα έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει η Ναταλία Ευαγγελίδου. Έχει την ταχύτητα. Να πούμε ότι είναι και κάτοχος των Παγκυπρίων ρεκόρ σε 800 μέτρα. 2.12 και 10 σταμάτησε το χρονόμετρο. Εντάξει, κοντά στο 2.12 η Ευαγγελίδου είναι κάτοχος στα Παγκύπρια ρεκόρ και 800 και 1500 μέτρα. Στα 800 μέτρα με 2.01.77 αντιλαμβάνεστε 10 δεύτερα λίγο πιο αρχικούσα. Απλώς ξαναπαίρνει εντυπώσεις από τα 800 μέτρα, τα ξαναβλέπουμε. Και 4.10.58 το Παγκύπριο της ρεκόρ στα 1500 μέτρα. Εδώ βλέπουμε τα τελευταία 200 περίπου μέτρα. Ανοίγει απόσταση η Ευαγγελίδου. Ενώ θα γίνουν κάποιες απονομές, ετοιμάζονται. Πάμε να δούμε μέχρι στιγμής τι συμβαίνει στον επικοντό. Η Στεφανία Σερμπάν προηγείται με 3.20 του Γασιό. Η Ευδοκή Αυγούστου 3.20. Η Παντελή 2.80. Η Περατικού 2.60. Η Κυπριανού 2.60. Και η Τανούσης 2.20. Δεν έχουν καταγραφεί προσπάθειες στο αθλητριό που λαμβάνουν μέρος εκτός συναγωνισμού για τις Βάσου Κυριάκου. Και η Βάσου, η Κρασιά και η Αριστοτέλους. Στη σφυροβολία παιδών, η τρίτη θέση κατέλαβε ο Μάριος Γιαπούρας. Πάμε να δούμε και το πρώτο αγωνισμά της ημέρας, στην σφυροβολία παιδών. Δεύτερη θέση, διεξήχθη στο τριτοφτίδιο γήπεδο, εκτός σταδίου και έγινε πιο νωρίς, γι' αυτό δεν μπορέσαμε να το μεταδώσουμε και απευθείας. Να πούμε ότι νικητής εδώ ο Ιωσήφ Κεσίδης του Γασικά με 70-32.
Παγκύπριο ρεκόρ και ρεκόρ αγώνων από τον Μιχάλη Κολοκοτρώνη με 72-41 με την πεντάκυλη σφύρα να πούμε. Σωρίν Μιχαήλ Τουλκιάνου του ACP 60-39 και Μάριος Τσαπούρας του ACP 54-29 οι νικητές. Οι τρεις πρώτοι νικητές. Ενώ εδώ βλέπουμε τη λίστα με τις συμμετοχές στα 800 μέτρα των παιδών. Χαράλαμπος Στομάτου ACP, Παναγιώτης Μιχαηλίδης του ACP, Ανδρέα Γιακούμη Μισάρα εκτός συναγωνισμού του ACP, Μάριος Σεργίου του ACP και Πέτρος Κουσής του ACP. Κατερίνα Άγκονα λοιπόν του Γασιός στην τρίτη θέση. Ενώ βλέπουμε τις απονομές στα 400 μέτρα με εμπόδια κορασίδων. Κατερίνα Άγκονα του Γασιό 1-09-08 ατομικό ρεκόρ τρίτη θέση. Ανδριάννα Καραγιαννά του Πραξάνδρου 1-08-66 στην δεύτερη. Και πρωταθλήτρια κορασίδων Χριστιανά Μαρούχου του ACP 1-05-13. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά που ετοιμάζονται για τα 800 μέτρα, όμως περιμένουμε να γίνει και η απονομή στα 400 μέτρα με εμπόδια παιδών. Στις πρώτος, τρίτος ο Σωτήρης Μιχαήλ του Πραξάνδρου με 57-02, δεύτερος ο Χρήστος Οικονομίδης με 56-19 του Γάσιπη και τρίτος και πρώτος ο Βασίλης Σισβέστρος με προσωπικό ατομικό ρεκόρ 55-50. Εδώ ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του ΚΟΑ και πάλι παρόν, τον ευχαριστούμε που τιμά με την παρουσία του τα παγκύπρια πρωταθλήματα και τα τίμησε όλα τα παγκύπρια πρωταθλήματα στη ΒΟΥ τη φετινή χρονιά. Ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης. Πάμε λοιπόν και στα 800 μέτρα. Είναι περισσότεροι άθλητες. Δρόμος 800 μέτρων παιδών. Συμμετέχουν. Να Αλέξανδρος δούμε. Ιωάννης Ανδρέας Καλημέρας Κασιβή. Νομίζω η κάρτα που βγάλαμε πριν πρέπει να είναι εκτός συναγωνισμού που είδαμε. Αν μπορούμε να δούμε ξανά την κάρτα με τις συμμετοχές στα 800 μέτρα παιδών. Τα 800 μέτρα παιδών, αν μπορούμε να δούμε, είναι 10 αθλητές. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι... Εδώ είναι ο Αλέξανδρος Ιωάννου, ο Ανδρέας Καλημέρας, ο Ανδρέας Κουτσού, Αντώνης Διαμαντάκη, ο Αλέξης Δημοσένους, ο Χαράλαμπος Μενίκου, ο Αλέξανδρος Καθιτσιώτης και ο Φώτης Γεωργίου. Οι αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος. Λάβετε θέση. Εδώ είναι και οι αθλητές εκτός συναγωνισμού. Θα γίνει μετά μια σειρά από ό,τι αντιλήφθηκα. Ενώ κάπου εκεί έχουμε... πρέπει να έχουμε μικρόφωνο γιατί η πιστολιά του αφέτη ήρθε κατευθείαν στα αυτιά μας. Λοιπόν, προσπαθούν να δώσουν το ρυθμό οι αθλητές του Πραξάνδρου, Γεωργίου και Πατούνας. Ενώ ακούμε και εντολές από τους προπονητές πιο σιγά γιατί θέλουν να αντέξουν οι αθλητές τους μέχρι τέλους. Βλέπουμε σιγά σιγά τους αθλητές του Πραξάνδρου με τον Μπατούνα, ο νικητή χθες στα 1500 μέτρα να είναι στην πρώτη θέση. Ενώ ακούνε το καμπανάκι. Ο Φώτης Γεωργίου του Πραξάνδρου είναι στην δεύτερη. Τα ακολουθούν από κοντά δύο αθλητές του ACP και ένας του ACO. Ο Πατούνας και Γεωργίου φαίνεται αναπτύσσουν ταχύτητα, ξεφεύγουν τον αντιπάλων του στην τρίτη θέση. Ταξιλογικά πρέπει να είναι ο Μάριος Σπύρου του
γάσιποι. Θα το δούμε τώρα που θα στρίψουν οι αθλητές. Εδώ ο Πατούνας και Γεωργίου συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα. Αθλητές οι οποίοι θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Να δούμε ποιος θα έχει περισσότερες δυνάμεις, ενώ ο Σπύρου και ο Αχιλλέος ακολουθούν. Εδώ μεγάλη μάχη, νικητής ο Πατούνας, δεύτερος ο Γεωργίου, τρίτος ο Σπύρου, τέταρτος ο Αχιλλέος. Βλέπουμε κουρασμένους τους αθλητές, ενώ βλέπουμε τα αποτελέσματα στα 800 μέτρα των κορασίδων. Πρώτη Αναστασία Παπαδοβασιλάκη 2.20.14, δεύτερη Βικτώρια Ανδρέου 2.22.46, τρίτη η Μαρία Αχιλλέος 2.24.18, τέταρτη Μαργαρίτα Στυλιανού του Γασίου 2.24.92, Αγγελική Ζανέτου του Γασίου 2.30.38 και στη συνέχεια Μαχατριάδου, Μπρούκβα, Θεοφίλου και Μικελίδη. Βλέπουμε ξανά την κούρσα των 800 μέτρων. Εδώ Πατούνας και Γεωργίου έχουν ξεκαθαρίσει με τον Σπύρου να είναι στην, τον Μάριο Σπύρου να είναι στην τρίτη θέση και τον Παύλο Αχιλλέος να ακολουθεί. Εδώ νικητής ο Δημήτρης Πατούνας κάνει το 1-2, το ντάπολ. Εδώ τα αποτελέσματα στην σειρά εκτός συναγωνισμού. Ναταλία Ευαγγελίδου στα 800 μέτρα 2-12-03 και Καλλιόπη Κουντούρη 2-15-20. Εντάξει, ήταν μια προπονητική κούρσα ουσιαστικά. Γιατί θα ήθελε να δει και ο κύριος Σπύρου που θα, όπως είπαμε, θα αναλάβει και πάλι την προπονητική καθοδήγηση της Ευαγγελίδου. Θα ήθελε να δει σε ποια κατάσταση είναι στο 800, τι κάνει στο 800. Εντάξει, μια χαρά. Αυτά είναι συμπεράσματα προπονητών που θα βγουν. Λοιπόν, σε λίγο είναι μια σειρά εκτός συναγωνισμού στα 800 μέτρα. Στην οποία θα λάβουν μέρος ο Χαράλαμπος Στομά, ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης, ο Ανδρέα Γιακούμη Μισάρα του ΓΑΣΥΠΗ, ο Μάριος Σεργίου του Κορύβου και ο Πέτρος Κουσής του ΓΑΣΥΠΗ. Ο Μάριος Σεργίου ΓΑΣΥΚΑ και ο Κουσής είναι... Πέτρος ΓΑΣΥΠΗ. Αυτοί οι αθλητές, οι οποίοι... Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Μισάρα. Αθλητές οι οποίοι... ο Μισάρα τρέχει από τα 400 μέχρι τα 1500 και μπορεί και πιο μεγάλες αποστάσεις. Να πούμε ότι είναι Κύπριος και επίσημα με τα πολλά χρόνια που βρίσκεται στο νησί μας. Σπούδασε εδώ, γυμνάζεται εδώ με τον Μάριο Πατσαλίδη. Λάβετε θέση. Έτοιμοι λοιπόν οι αθλητές για να το δικό τους 800. Να δούμε ποιος θα δώσει τον ρυθμό. Βλέπουμε τον Μισάρα να ανοίγει απόσταση από τους αντιπάλους του. Ανδρέα Μισάρα στην πρώτη θέση, με τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη να τον ακολουθεί, για να δούμε τώρα σε ένα αριθμό στα 56 με 57 δεύτερα πέρασε τα 400 μέτρα ο Μισάρα, να δούμε αν θα μπορέσει να
ολοκληρώσει σε ένα τόσο γρήγορο ρυθμό που δίνει. Και τρέχει μόνος του ουσιαστικά μαζί με τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι εντάξει, κάποια 10 μέτρα περίπου πίσω, και τα υπόλοιπα παιδιά ακολουθούν, Σεργίου και Θωμά. Ο Μισάρα μπαίνει σιγά σιγά πρώτος στην τελική ευθεία. Ο ίδιος θα θέλει να δει τι χρόνο θα καταγράψει. Εδώ βλέπουμε με γρήγορο διασκελισμό ο Ανδρέα Μισάρα σε 1.54.17 σταμάτησε το χρονόμετρο. Θα δούμε τον επίσημο χρόνο μετά. Έχει ατομικό 1.50.72. Αυτό δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε στα αυτιά μας. Ατομικό 1.48.70 έχει ο Μισάρα στα 800 μέτρα. Λοιπόν, εκτός συναγωνισμού είναι ούτως ή άλλως, απλώς επειδή είναι κάτι σαν ημερίδα μέσα στο Παγκύπριο πρωτάθλημα παιδών και κορασίδων που χορηγεί και αν. Θα υπάρχουν εκτός συναγωνισμού και άλλες κούρσες. Εδώ πάμε να δούμε στο άλμα σε ύψος 1,88. Επιτυχημένη προσπάθεια, απλώς θέλω να επιβεβαιώσω ποιος αθλητής είναι. Εδώ βλέπουμε και τον Κυριάκο Παμπακά να περνά το 1.88. Ο Ανανιάδης, εντάξει, απλώς ήθελα να το επιβεβαιώσω, ήταν με το... Εδώ τα αποτελεσμένα στο επίκοντο Παρασκευή, η Σκεύη Κρασιά πέρασε τα 3.50, η Στεφανία Σερμπάν 3.35, η Κρασιά εκτός συναγωνισμού να πούμε, η Ευδοκία Αυγούστου 3.20 και η Ανδριάννα Παντελίδη 80 στο επίκοντο. Άρα νικήτρια μου φαίνεται είναι η Στεφανία Σερμπάν, η οποία κέρδισε ως έκπληξη τότε του Παγκύπριους Αγώνες Γυναικών. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη το άλμα σε μήκος. Αν μπορούμε να δούμε αποτελέσματα στο άλμα σε μήκος, για να δούμε αν ξεκαθάρισε η οκτάδα, για να επικεντρωθούμε λίγο και στις αθλητρίες, γιατί όταν είναι 22 αθλήτριες να λαμβάνουν μέρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί συνέχεια το αγώνισμα. Εδώ είδαμε προσπάθεια της Ζαχαρίου του Γασιέ. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη. Τώρα είναι η τρίτη προσπάθεια των αθλητριών. Ενώ βλέπουμε και τον Γιαζό να περνά το 1.91 τώρα ο πηχής, το άλμα σε ύψος. Στο οποίο έχω την εντύπωση δεν υπάρχει ενημέρωση απευθείας για το τι συμβαίνει. Στο μήκος Μαρία Προδρόμου του Γασικά ήταν 18η με 4.29. Βλέπουμε ξανά. Προηγείται η Άννα Κάτου με 5.29, δεύτερη Σωτηρία Παπαγεωργίου με 5.16, αθλητρίες που πρωταγωνίστησαν
και στα τριπλούν χθες και η αποστολή Αμαντζούνη με 5-15. Στα 5 μέτρα το προηγούμενο άλμα της προδρόμου. Άρα μπαίνει οκτάδα, για να μπει οκτάδα μπαίνει οκτάδα. Με το 6.32 είναι η Χαρά Χατζηχαμπή, 4.56. Τα αθλήτρια του Γασιζή. Δύσκολα να μπει οκτάδα για να συνεχίσει. Αν δεν ξέρω τι ολοκληρώθηκε, μπορεί να ολοκληρώθηκε ο ακοντισμός, να δούμε αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Εδώ θα δούμε τα 200 μέτρα των πρώτα της σειράς των κορασίδων. Ξεκινάμε την Αρατζάν, την Μαριέλα Θανασίου του Γάσιπη, τη Θιανού Καβαλάρη του Γάσιζή και την Τζοάννα Μακριάννη του Γάσιπη και την Άντρια Φικάρδου του Γάσιζή πρώτη σειρά. Απλώς αν υπάρχει δυνατότητα εσείς που μπορείτε να δώσουμε τα τελικά αποτελεσμάτα του ακοντισμού, γιατί φαντάζομαι πρέπει να ολοκληρώθηκε. Εδώ λοιπόν, νικητής ο Σωτήρης Αχιλλίος με 57 μέτρα, δεύτερος του Γάσιο, δεύτερος ο Σωτήρης Ιακώβου επίσης του Γάσιο 47-34, τρίτος ο Χρυσόστομος Κωνσταντίνου του Γάσιο 45-81, άρα τρεις νίκες για τον Γάσιο. Τέταρτος ο Χαραλάμπος Τούμπας του Γάσιμπη 37-16, Ανδρέας Λοιτζίδης του Γάσιμπη 36-50 και Λουκάς Παναγή του Γάσιο 32-33. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη γιατί είδαμε και τα αποτελέσματα. Πάμε λίγο στο επικοντό. Εδώ είδαμε μια επιτυχημένη προσπάθεια στα 3.50 από την αθλήτρια του Γάσιο. Στο άλμα σε ύψος ο Μιχάλης Χριστοφή. Προσπάθεια στα 1.91, αποτυχημένη. Αν έχουμε και τα αποτελέσματα τώρα, μπράβο, εδώ, 800 μέτρα. Δημήτρης Πατούνας νικητής με 1.59.70, Φώτης Γεωργίου του Πραξάνδρου 2.01.76, Μάριο Σπύρου του Γάσιπη 2.03.26, Παύλος Αχιλλέος του Γάσιπη 2.03.89, Χαράλαμπος Μενίκου του Γάσιο 2.08.74 και ακολουθούν καλημέρα Ζημοσένου Σκουτσού και Ιωάννου. 800 παιδών, το οποίο το ρεκόρ αγώνων κατέχει ο Ανδρέας Μισάρα με 1.55.14, δεν του το έσπασε ο Πατούνας. Εδώ τα αποτελέσματα της σειράς του έγινε εκτός συναγωνισμού. Ανδρέα Μισάρα κέρδισε με 1.54.28, ο Μιχαηλίδης 1.56.80, ο Σεργίου ακολουθεί. Στον αγωνισμό κορασίδων, νομίζω ακόμη στην προθέρμαση είναι, ο αγωνισμός κορασίδων, ξεκινά σε λίγο, πάμε να δούμε ύψος. Στο 1.94 είναι ο πύχης. Επιτυχημένη προσπάθεια του Λοΐζου Χρυσοστόμου. Εδώ ο Λοΐζος Χρυσοστόμου. Ενώ θα γίνει η κίνηση στα 200 μέτρα, εδώ βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Χρυσοστόμου του Γάσιο. Πάμε να δούμε την εκκίνηση, ενώ είχε επιτυχημένη ο Γιαζός του Γάσπη. Να δούμε την εκκίνηση στα 200 μέτρα των κορασίδων.
θα πούμε, να πούμε ότι είναι τρεις οι σειρές στα 200 μέτρα κορασίδων, με το ρεκόρ αγώνων να κατέχει σαν τα Κολομεϊτεβα, η άτυχη της φετινής χρονιάς από το 17-24-87 και το Παγκύπριο ρεκόρ η Βάσο Παπαϊωάννου με 24-29, Παγκύπριο ρεκόρ κορασίδων από το 1995. Έφυγαν λοιπόν τα κορίτσια στην πρώτη σειρά των 200 μέτρων κορασίδων. Βλέπουμε να μπαίνει πρώτη στην τελική ευθεία από τον εσωτερικό διάδρομο η Αθανασίου του Γασπί, να ακολουθεί η Φικάρδου του Γασιζή στη δεύτερη θέση και τρίτη η Μακρυγιάννη του Γασπί επίσης. Εδώ είναι η νικήτρια Μαριέλα Αθανασίου του Γασπί. Ξαναβλέπουμε τις τέσσερις αθλήτριες που έτρεξαν και έμεινε τέταρτη Αράξια Ρατζιάν του Πραξάνδρου. Πρώτη Αθανασίου, δεύτερη Φικάρδου, τρίτη Μακρυγιάννη και τέταρτη η Αρατζιάν. Είναι η πρώτη από τις τρεις σειρές. Ενώ εδώ βλέπουμε την λίστα με τις συμμετοχές στη δεύτερη από τις τρεις σειρές. Κυριακή Κοσά του Γασιζή, Παναγία Γιάλουρου του Γασιζή, Γεωργία Γιάννακού του Γασιπί, Άνδρια Ιωάννα Γεωργίου του Γασιπί, Άνδρια Μούντουκου του Γασιζή, Μαρία Χατζησέργη του Γασιέ, Έλια Παντελή του Γασιό και η Νίκη Περδίου του Γασιζή. Να δούμε και την δεύτερη σειρά, αφού περάσουμε λίγο ξανά στο μήκος. Εδώ η Σταύρια Πέρδικου είχε 4.96, κινδύνευε, δεν ξέρω αν... πάλευε για να μπει οκτάδα. Απλώς θα πρέπει να δω. Πάτησε καλά πάντως. Ήταν στην 8η θέση. Εδώ έχει βγει από την οκτάδα. Βλέπουμε νέα αποτελέσματα. Ανακάτου 5.29, Σωτηρία Παπαγεωργίου 5.16, Μαντζούνη 5.15, Λαβρεντίεβα 5.13, Πούρικου 5.03, Μαγκαφά 5 μέτρα, Προδρόμου 5 μέτρα και η Χρυσάνθου μπαίνει του Γάσιε 4.99 και μένει έξω η Πέρδικου. Εδώ με το... και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι προσπάθειες. Με το 2.47 η Άνδρια Πούρικου του Γάσιο άκυρη. Πάτησε πολύ μπροστά, ενώ ακολουθεί η Σωτηρία Παπαγεωργίου του Πραξάνδρου που είναι στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια της Πούρικου. Εδώ βλέπουμε το πάτημα της πολύ μπροστά. Το ύψος ο πύχης είναι στο 1.97, εδώ είναι η Σωτηρία Παπαγεωργίου. Στα 3.50 είναι το επίκοντο, σε λίγο θα ξεκινήσει ο ακοντισμός, στα 200 μέτρα κορασίδων. Πάμε να δούμε όμως η Σωτηρία Παπαγεωργίου. Να δούμε πόσο θα καταγραφεί το άλμα της. Οι δικοί της άνθρωποι πανηγυρίζουν. Εδώ ξαναβλέπουμε, ενώ να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να πάμε στα 200 μέτρα με το τέλος αυτού του replay. Γιατί θα δοθεί η εκκίνηση της δεύτερης σειράς και δίνεται τώρα στα 200 μέτρα των κορασίδων. Εντάξει, η τρίτη σειρά θα είναι η πιο δυνατή.
Βλέπουμε από τον εσωτερικό διάδρομο, από το κέντρο, την Γεωργίου, Άνδρεα Ιωάννα Γεωργίου του ΓΑΣΥΠΗ, να έχει πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, ενώ ακολούθησαν οι Χατζησέργοι του ΓΑΣΥΕ και οι Μουντουκού του ΓΑΣΥΖΗ. Πρώτη η Άνδρεα Ιωάννα Γεωργίου του ΓΑΣΥΠΗ σε ένα χρόνο κοντά στα 27 δεύτερα και κάτω βέβαια, σταμάτησε το χρονόμετρο, αλλά δεν ξέρουμε. Βλέπουμε σε επανάληψη το 200 με την Άνδρεα Ιωάννα Γεωργίου να ξεχωρίζει, να είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη Χατζησέργη, τρίτη Μουντουκού και τέταρτη η Έλια Παντελή. Εδώ βλέπουμε την τρίτη σειρά, την καλή ας το πούμε σειρά, με την Ελευθερία Παναγιώτου να ξεχωρίζει. Ελένη Παναγιώτου του Γάσια στον πρώτο διάδρομο, Annabel Rhodes του Γάσια, Σοφία Λουκά του Γάσικα, Ελευθερία Παναγιώτου του Πραξάνδρου, Σταύρια Τούμπα του Γάσιπι, Δήμητρα Σεργίδη του Γάσικα, Ευαγγελία Κοντουζάκου του Γάσιο και Μαριλίζα Πιτάκα του Γάσιο. Εδώ υπάρχει νομίζω η νικήτρια των χθεσινών 200 μέτρων. Εδώ στον ακοντισμό ξεκίνησε και αυτός σιγά σιγά. Αποτελέσματα στα 200 μέτρα των Κορασίδων στην πρώτη σειρά. Όχι, εδώ κάτι λάθος είναι. Είναι τα 800 αυτά, οι αθλητές είναι. Κερδίζαν τα 800 μέτρα των εκτός συναγωνισμού. Εδώ ακοντισμός των γυναικών. Η Σερμάν πέρασε και τα 3.50. Βέβαια έχει 3.60. Ακοντισμός Κορασίδων, να ανοίξουμε και αυτό τον φάκελο. Εδώ τα 200 μέτρα, αποτελέσματα της πρώτης σειράς. Μαριέλα Θανασίου 28.07, Άνδρεα Φικάρδου 28.88, Τζοάννα Μακριάννη 29.19 και Αράξια Ρατζιάν του Πραξάνδρου 30.72. Είναι η πρώτη σειρά. Στον ακοντισμό των νεανίδων, αθλήτρια του ΓΑΣΥΕ, δεν ξέρω αν είναι η Εμιλία Πάτσαλου. Γιατί πίσω είναι το νούμερο. Ενώ να πάμε σιγά σιγά και στην τρίτη σειρά στα 200 μέτρα Κορασίδων. Είπαμε δύο διαφορετικές νικήτριες των χθεσινών αγώνων των 100 μέτρων και των 400 μέτρων. Η Ελευθερία Σεργίδη. Η Ελευθερία Παναγιώτου και Δήμητρα Σεργίδη. Η Σεργίδη κέρδισε χθες τα 400 μέτρα με 59-28. Και η Ελευθερία Παναγιώτου τα 100 μέτρα με 12.35. Δόθηκε η εκκίνηση. Βλέπουμε την Ελευθερία Παναγιώτου να είναι η αθλήτρια η οποία προπορεύεται. Η Ελευθερία Παναγιώτου τελικά είναι η πιο γρήγορη, εκατοστάρη και 200-25-21. Να πούμε ότι το Παγκύπριο, το είπαμε, Παγκύπριο ρεκόρ της Κολομεΐτευα 24-87
Παγκύπριο ρεκόρ της Παπαϊωάννου, 24-29, ρεκόρ αγώνων της Κολομέιτεβα, 24-87. Εδώ βλέπουμε ξανά την κούρσα με την Ελευθερία Παναγιώτου του Πραξάνδρου να αναπτύσσει ταχύτητα. Η Τούμπα νομίζω είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Λουκάη Σεργίδη. Εδώ είναι η Κίτρια. Κάνει τον Ντάπολ σε 100 και 200. Τελικά δεν βγήκε τον Ντάπολ σε 400 και 200. Και εδώ οι προπονητές από τις κερκίδες που παρακολουθούν τους αθλητές τους και βέβαια και αρκετοί γονείς. Πάμε λοιπόν στην εκτός συναγωνισμού. Άννα Ραμόνα Παπαϊωάννου στον τρίτο διάδρομο, Μιράντα Κυριάκου στον τέταρτο, Θεκλά Αλεξάνδρου στον πέμπτο, Μαριάννα Πιχάρα στον έκτο και Χρήσο Γεωργίου στον έβδομο. Η Ραμόνα Παπαϊωάννου, η οποία έκανε 23-51 στο Βαλκανικό και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Πίσω τρίτη ήταν η Ολίβια Φωτοπούλου με 23-50. Εντάξει, τρέξα σε διαφορετικές σειρές. Ήταν μια κούρσα που συζητήθηκε το 200 στο Βαλκανικό. Είναι μόλις η δεύτερη κούρσα στη σεζόν για την Παπαϊωάννου. Πάμε να τη ζούμε, ακόμη προθερμαίνονται, δεν είναι έτοιμες, ενώ στο επικοντό εδώ στο άλμα σε ύψος ο Γιαζός επιχειρεί στα 2 μέτρα. Άτυχος. Το είχε το άλμα. Γιαζός ο Χρυσοστόμου, ο Καπλός, προσπαθώ να δω, ο Γιαζός προηγείται στο αγώνισμα. Ενώ βλέπουμε και προσπάθειες από τον ακοντισμό, στον οποίο τα αποτελέσματα των πρώτων προσπάθειών έφεραν πρώτη τη Χριστιανά Έλληνα με 49-56, επιτέλους πλησιάζει τα 50 μέτρα φέτος και πετυχαίνει και νέο ρεκόρ αγώνων η Χριστιανά Έλληνα. Το κατήχε η ίδια από πέρσι με 48-85 και κάνει νέο ρεκόρ αγώνων με 49-56. Την πρώτη της προσπάθεια. Άρα έχει τον χρόνο και ελπίζουμε να ξεπεράσει τα 50 μέτρα. Ραμόνα Παπαϊωάννου με διαφορά στην πρώτη θέση. Η Πιχάρα στην δεύτερη. 23-71 σταματά το χρονόμετρο. Κάπου εκεί στην προσπάθεια να δούμε το ρεκόρ της Έλληνα, χάσαμε την Ραμόνα, αλλά εντάξει, την είδαμε εδώ. Θα δούμε αργότερα τον επίσημο χρόνο της. Είναι σημαντικό το ότι μπήκε να τρέξει και 200 στο τέλος της χρονιάς, καθώς τη διάρκεια της χρονιάς αρχικά πάλευε να επανέλθει από τους σοβαρούς τραυματισμούς, την εγχείρηση που έκανε το 19, πολύ σοβαρή εγχείρηση στο γόνατο. Επικεντρώθηκε να επανέλθει στα 100 και να διεκδικήσει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς και τώρα πάει στα 200. Εδώ αποτελέσματα στην δεύτερη σειρά, το 200 Κορασίδων, Άντρια Γεωργίου του Γάση 26-95, Μαρία Χατζησέργη του Γάση 27-68, Άντρια Μούντκου του Γάση 27-95. Ακολουθούν οι
πάνε λίγοι άλλοι του Γιαννακού κοσά κτλ. Απονομές μεταλλίων. Στα 800 μέτρα κορασίδων, η στις κορασίδες. Με νικήτρια την Παπαδοβασιλάκη. Πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η μικρή. Yeah. 2.20.14 θυμίζουμε ο χρόνος της δεύτερη Βικτώρια Ανδρέου, 2.22. 46 και τρίτη Μαρία Αχιλλέως με 2.24.18. Κατέλαβε ο Μάριος Σπύρου του Γασιπή. Πάμε και στις απονομές στα 800 μέτρα των παιδών. Τρίτος Μάριος Σπύρου του Γασιπή 2.03.26. Δεύτερος Φώτης Γεωργίου του Πραξάνδρου 2.01.76. Πρωταθλητής στο δρόμο των 800 και ο Δημήτρης Πατούνας κάνει τον double μετά τα 1500 μέτρα, κερδίζει και τα 800 μέτρα. Δημήτρης Πατούνας του Πραξάνδρου με ατομικό ρεκόρ 1.59.70. Και μπράβο στα παιδιά. Αποτελέσματα της σειράς εκτός συναγωνισμού στα 200 μέτρα κορασίδων. Πρώτη η Ραμόνα Παπαϊωάννου 23.72, Μαριάννα Πιχάρα 24.55 και Χρήσο Γεωργίου 26.86. Καλή επίδοση. Και το 24.55, αν δεν κάνω λάθος, είναι ατομικό της Πιχάρα. Είχε 24.59, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι ατομικό ρεκόρ το 24.55, η οποία Πιχάρα και αυτή φέτος αποφάσισε και δούλεψε και μπράβο της, πολύ περισσότερο από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αν υπάρχει δυνατότητα να δούμε την κάρτα με την τρίτη σειρά στα 200 μέτρα των κορασίδων, να δούμε πρώτα το στο άλμα επί κοντό. 3.75 ο Πύχης από τη χειμένη προσπάθεια. Απλώς εδώ νικήτρια η Ελευθερία Παναγιώτου στα 200 μέτρα κορασίδων 25.23. Δεύτερη η Σταύρια Τούμπα του Γάσιπ 26.29. Τρίτη η Μαριλίζα Πιτάκα του Γάσιο 26.53. Τέταρτη Σοφία Λουκά του Γάσικα 26.58. Δήμητρα Σεργίδη του Γάσικα 26.96. Ενώ βλέπουμε και λίγο ακοντισμό. Στον ακοντισμό, αφού είμαστε, δείξαμε προηγουμένως, ελπίζουμε να δούμε σιγά σιγά, να σας αναφέρω ότι η Χριστιάνα Έλληνα που προηγείται είναι με τον αριθμό 704. Αν μέσα από τις κάμερες εντοπίσετε την Έλληνα η οποία πότε θα ρίξει, θα είναι καλά να τη δούμε. Την αθλήτρια που έχει την καλύτερη επίδοση και πέτυχε και νέα επίδοση αγώνων. Ήδη κατέριψε το ρεκόρ. 200 το πρώτο των παιδών. Είναι η πρώτη από τις τρεις σειρές. Ο Ιωάννης Ανδρέου ήταν ο νικητής στο 200. Χθες ήρθε δεύτερος στα 400 μέτρα. Δεύτερος ο Μάριος, ο Μάρκος Γεωργή, όχι ο Γιουζάο του Γάσιζη. Και τρίτος ο Μάρκος Γεωργίου του Γάσιε. Πάμε να δούμε λίγο τον Κυριάκο Παμπακά, 2 μέτρα και 6 εκατοστά, έχει φετινό 2.09, ατομικό 2.12, εκτός συναγωνισμού, άνετο το 2.06.
Τα παιδιά που είναι τώρα στο ύψος είναι περισσότερο εκτός συναγωνισμού. Θα ξαναδούμε βέβαια την προσπάθεια του Πάμπακα. Απλώς θέλω να επικεντρωθούμε και λίγο στα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο Κιάν Μαγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων και Κορασίδων, και αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα συμμετοχής στα 200 μέτρα την δεύτερη σειρά. Εδώ είναι ο Δημήτρης Φυλαχτού του Γασικά, ο Κωνσταντίνος Ρούσος του Γασιό, ο Γιώργος Πέτρου του Γασιπί, ο Νικόλας Κάπελος του Γασιζή και ο Λεωνίδας Αρέστη του Γασιό. Καλύτερη επίδοση ο Ρούσος του Γασιό, να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει. Ενώ στο επικοντό ξεκίνησαν οι αποτυχημένες προσπάθειες και στο μήκος, απλώς να δούμε αν ξεκίνησαν οι τέταρτες προσπάθειες, γιατί... Ξεκίνησαν οι τέταρτες προσπάθειες, άρα ξεκαθάρισαν οι οκτώ πρώτες στο μήκος. Αλλά να πάμε στην εκκίνηση των 200 μέτρων. Είναι πολλές οι σειρές τα 200 μέτρα και έχουμε και εκτός συναγωνισμού που θα πρέπει και προς το τέλος των προσπαθειών να μείνουμε λίγο στο μήκος που θα κάνουν τουλάχιστον, να δούμε από μια προσπάθεια για τα κορίτσια σιγά σιγά. Τώρα να δούμε το 200, είναι αυτό ένα πρόβλημα στις μεταδόσεις, οι κούρσες, τα δρομικά αγωνίσματα, όχι είναι πρόβλημα τα δρομικά αγωνίσματα, είναι όταν είναι πολλά. Λοιπόν, δόθηκε η εκκίνηση για τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στην δεύτερη σειρά των 200 μέτρων παίδων. Ο Γιώργος Πέτρου είναι αυτός ο οποίος προηγείται μέχρι στιγμής. Ο Κωνσταντίνος Ρούσος είναι αυτός ο οποίος αναπτύσσει ταχύτητα στα τελευταία μέτρα και κερδίζει. Ο Ρούσος πρώτος, Πέτρου δεύτερος και τρίτος ο Φυλακτού του Κορύβου. Ενώ ο Κάπελος του Γασιζή έλαβε μέρος, δεν είδαμε τον Αρέστη. Εδώ βλέπουμε τον Αρέστη, νομίζω εγκατέλειψε στην πορεία. Πρώτος λοιπόν ο Ρούσος, δεύτερος ο Πέτρου και τρίτος ο Κάπελος. Εδώ ο Κωνσταντίνος Ρούσος του Γάσιο, νικητής στην δεύτερη σειρά, ενώ πήχε στα 2-13 για τον Μπαμπακά. Αυτό αξίζει να το δούμε. Μια προσπάθεια στα 2-13. Αποτυχημένη. Ο Κυριάκος Παμπακάς, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ αγώνων με 2-0-5, ενώ το ρεκόρ παίδων από το 1979 ο εντυπωσιακός τότε Τάσος Τζονής πήδηξε 2-16. Να θυμίσουμε μάλλον ότι ο Παμπακάς αγωνίζεται, ο Κυριάκος Παμπακά αγωνίζεται εκτός συναγωνισμού στην διοργάνωση. Εδώ αποτελέσματα, συγγνώμη, η λίστα συμμετοχών από τα 200 μέτρα παίδων, η τρίτη σειρά. Ευάγγελος Πετάσης του Γασιπί, Παύλος Νικολάου του Γασιό, Νικήτας Φιλιγκαρίδης του Γασικά, Βασίλης Βαρνάβα του Πραξάνδρου, Παναγιώτης Λαζάρου του Πραξάνδρου, Γιώργος Χριστοφή του Γάσιο, Ανδρέας Ευαγγελίδης του Πραξάνδρου και Μάριος Εφραίμ Παναγιώτου του Γάσικα. Καλύτερο χρόνο από Βαρνάβα και Λαζάρου, τους δύο αθλητές του Πραξάνδρου.
ενώ θα ξαναδοκιμάσεις τα 2.13. Για ατομικό ρεκόρ ο Κυριάκος Παμπακά, ο οποίος έχει ατομικό 2.12. Φεύγει λοιπόν ο Παμπακά. Όχι, δεν ανεβαίνει. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Προσπαθώ να δω τώρα τι γίνεται στο επικοντό. Νομίζω ολοκληρώθηκε στον ακοντισμό. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς στα 200 μέτρα των παιδών. Ιωάννης Ανδρέου του Γάση 23.04, Μάρκος Γεωργίου του Γάση 24.74, Wen Yushao του Γάση 26.41 και Χρήστος Ασονίτης πρέπει να είναι του Γάση 26.72, δεν έχει σημασία τώρα το όνομα. 23.04 για τον πρώτο νικητή. Εδώ τα αποτελέσματα στη δεύτερη σειρά. Κωνσταντίνος Ρούσος 23-49, Γιώργος Πέτρου 23-82, Δημήτρης Φυλακτού 24-61, Νικόλας Κάπελος 24-90. Άρα είναι πιο γρήγορος ο Ιωάννου από την πρώτη σειρά. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη και τελευταία σειρά, από την οποία ίσως να αναδειχθεί ο νικητής. Βαρνάβα και Λαζάρου, οι δύο αθλητές του Πραξάνδρου, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις από τους συμμετέχοντες αθλητές κάτω των 18 ετών. Υπάρχουν και τρεις αθλητές που είναι και μικρότεροι, ο Πετάσης, ο Χριστοφή και ο Ευαγγελίδης, στον πρώτο, έκτο και έβδομο διάδρομο. Πάμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία σειρά στα 200 μέτρα των παιδών. Έφυγαν τα παιδιά, βλέπουμε να αναπτύσσουν ταχύτητα στη στροφή Λαζάρου και Βαρνάβα. Οι δυο τους είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ο Βαρνάβα είναι στην πρώτη θέση, ενώ γίνεται μάχη για την τρίτη θέση. Τελικός νικητής ο Νικολάου του Γάσιο. Εδώ ο νικητής ο Βασίλης Βαρνάβα του Πραξάνδρου, δεύτερος ο Παναγιώτης Λαζάρου του Πραξάνδρου. Πραξάνδρος, ο οποίος το είπαμε και χθες, εμφανίζει πολύ δυνατή ομάδα σε αυτές τις ηλικίες και η δουλειά πραγματικά αποδίδει καρπούς. Εδώ βλέπουμε στην στροφή τελική ευθεία και έρχεται από τον εσωτερικό διάδρομο να πάρει την τρίτη θέση ο Παύλος Νικολάου του Γάσιο. Βαρνάβα και Λαζάρου έκαναν το 1-2 και χθες στο 100 μέτρα. Με πρώτο νικητή και πάλι τον Βαρνάβα 11.09 και τον Λαζάρο 11.26. Ατομικά ρεκόρ πέτυχαν και οι δυο τους. Χθες τρίτος ήταν ο Πετάσης του Γάσιπη. Σήμερα τρίτος στα 200 ο Νικολάου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο μήκος. Είδαμε μόλις την πέμπτη προσπάθεια της Μαρίας Μαγκαφά. Αν μπορούμε να δούμε έτσι και τους πρώτους, τα αποτελέσματα στο μήκος μέχρι στιγμής, έτσι
για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια άποψη τι γίνεται μέχρι στιγμής. Σωτηρία Παπαγεωργίου 539, Αποστολία Μαντζούνη 530, Ανακάτου 529, Λαυρεντίεβα 513, Προδρόμου 508, Πούρικου 503, Υπέρδικου 5 μέτρα και Μαγκαφά 5 μέτρα. Αυτές συνεχίζουν και με το 499 έμεινε και εκτός και η Χρυσάνθου εν τέλει. Γιατί έκανε 5 μέτρα υπέρδικου. Την οποία βλέπουμε τώρα, άκυρη προσπάθεια. Ενώ θα γίνει μια απονομή, βλέπω. Απονομή επάθλων στον ακοντισμό. Στον ακοντισμό. Ο κύριος Οδυσσέας Πασχαλίδης, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου. Την τρίτη θέση στον ακοντισμό εξασφάλισε ο Χρυσόστομος Κωνσταντίνου του Γασιό. Δεύτερος ήταν ο Σωτήρης Ιακώβου, επίσης του Γασιό. Εδώ βλέπουμε τους δύο από τους τρεις νικητές. Ο Σωτήρης Αιχιλλέος, επίσης του Κασίου. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, τρίτος, 45-81. Σωτήρης Ιακώβου, δεύτερος, 47-34. Και νικητής Σωτήρης Αιχιλλέος με νέο ατομικό ρεκόρ. Μάλιστα βελτιώσε κατά πολύ το προηγούμενο του, κοντά στα 5 μέτρα. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Οδυσσέα Πασχαλίδη, τον πρόεδρο, μέλος του εκτελεστικού της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριάθλου στις απονομές. Εδώ είναι οι συμμετοχές στην σφαιροβολία που θα αρχίσει σε λίγο. Δήμος Ιωάννου, Λουκάς Γεωργίου του Γασιό, Δημήτρης Κωνσταντίνου Γασιζή, Παναγιώτης Χριστοφή Γασιό, Χρυσόστομος Κωνσταντίνου Γασιό, Ιωσήφ Σάβα Γασιζή, Γιώργος Καρυπίδης Γασικά και Χρήστος Αγγέλοφ Γασιπή, που είναι και το φαβορί. Λοιπόν, να δούμε, πάμε και στην κούρσα στα 200 μέτρα εκτός συναγωνισμού, out of competition, στο 6, Ανδρέας Ανδρέου, Ανδρών. Εδώ ο αθλητής μας των παραολυμπιακών αγώνων, Αντώνης Αρέστη, ο οποίος θα λάβει μέρος και σε αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες, στο Τόκιο, στα 400 μέτρα τα 47. Εδώ ο Αρέστη. Έφυγαν λοιπόν οι αθλητές με πολύ γρήγορο τον Δημήτρη Χατζησέργη. Πραγματικά εντυπωσιακός, όμως έρχεται ο Χάρπας, κάπου με μπέρδεψαν τα ονόματα. Τώρα είναι ο Χατζησέργης. Αυτός που φύγει είναι ο Χάρπας και ο νωρίς. Νικητής ο Χατζησέργης, δεύτερος ο Χάρπας και τρίτος ο Ανδρέας Δημητριάδης, θα το ξαναδούμε. Εδώ πίσω του μάμας Δημοσθένους, αθλητής που δοκιμάζει και τα 100 μέτρα με εμπόδια. Εδώ την πολύ γρήγορη την έκανε ο Ανδρέου την εκκίνηση. Ο Ανδρέας Ανδρέου έκανε την πολύ γρήγορη εκκίνηση. Ο Χατζησέργης, ο Χάρπας δεν λαμβάνει μέρος. Ο Χατζησέργης είναι στην πρώτη θέση, δεύτερος ο Ανδρέου και τρίτος ο μάμας Δημοσθένης. Πάμε να δούμε και τις απονομές, ενώ βλέπουμε στο μήκος που είναι η αθλήτρια θέση για τη Σταύρια Τούμπα του Γασιπή. Από προηγείται πρωταθλήτρια στο δρόμο των 200 μέτρων η Ελευθερία Παναγιώτη. Η Σωτηρία Παπαγεωργίου, είδαμε την προσπάθειά της τουλάχιστον.
Ντάπολ για την Ελευθερία Παναγιώτου. Ενώ βλέπουμε ξανά την αθλήτρια που προηγείται στο μήκος. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μήκος, έχω την εντύπωση. Άρα μπορούμε να δούμε αν, αν έχουμε τη δυνατότητα και τα τελικά αποτελέσματα. Εδώ είναι τα αποτελέσματα στα 200 μέτρα πέδων. 22-34 νικητής ο Βασίλης Βαρνάβα του Πραξάνδρου. Παναγιώτης Λαζάρου 22-64 του Πραξάνδρου. Παύλος Νικολάου του Γάση 23-14. Γιώργος Χριστοφή του Γάση 23-38. Ευαγγελίδης Πετάσης, Φιλιγκαρίδης και Παναγιώτου ακολουθούν. Όλοι οι τρεις, μάλλον οι τρεις πρώτοι, τέσσερις πρώτοι έχουν κάνει ατομικές επιδόσεις. 22-34 είναι πολύ κοντά, νομίζω, στην καλύτερη φετινή από Κύπριο που ήταν ο Άλεξ Μπίτσι. Ο Βασίλης Βαρνάβα βάζει και αυτό στις βάσεις για να μπορέσει να γίνει μέλος και της εθνικής ομάδας. Ο Βασίλης Βαρνάβα, δεν ξέρουμε αυτό το 22-34, γιατί θέλω να δω εδώ τα αποτελέσματα στο μήκος. 5-39 Σωτήρια Παπαγεωργίου, νικήτρια του Πραξάνδρου. Αποστολία Μαντζούνη του Γάσικα 5-30. Άννα Κάτου του Πραξάνδρου 5-29. Μαρία Λαβρεντίεβα του Γάσικα 5-13. Μαρία Προδρόμου του Γάσικα 5-08. Πούρικου 5-06. Πέρδικου 5 μέτρα και Μαγκαφά 5 μέτρα. Οι αθλήτριες που κατέλαβαν τις πρώτες 8 θέσεις. Όρια για το ευρωπαϊκό κάτω των 20. Όχι, είναι πολύ χαμηλό. 21-53. Α, ναι, εγώ τα μπέρδεψα. 22-34, ο Μπίτσι 21-31 έχει. Όχι, δεν είναι τόσο κοντά όσο μου διέφυγε στην αρχή. Λοιπόν, τα μαζεύουν και να την εδώ και η Χριστιανά Έλληνα με το ωραίο αυτό μαλλί και στον ακονισμό τα μαζεύουν οι αθλήτριες του επικοντό. Εδώ βλέπουμε, εκτός αν είναι, δεν αποκλείεται να είναι και, όχι δεν θα είναι. Προηγείται η Χριστιανά Έλληνα, απλώς είναι και η αδελφή της που λαμβάνει μέρος, η Μαργαρίτα Έλληνα. Αλλά αυτή ήταν η Χριστιανά. Έχει 49-56 με την πρώτη της προσπάθεια, 47-54 έριξε στην τέταρτη, στην πέμπτη. Δεύτερη είναι η Δέσποινα Βικτόρια Παναγή με 40-89. Τρίτη Μαργαρίτα Έλληνα με 30-96. Ειρήνη Θεοδόρου 34-59. Ελένη Κωνσταντίνου 33-55. Δέσποινα Ανδρέου 31-60. Κωνσταντίνα Θεοδόρου 29-78. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Και Παρασκευή Οικονόμου 26-28. Άρα πρέπει να ξεκίνησε η έκτη προσπάθεια. Αν μπορούμε, είδαμε προηγουμένως την Οικονόμου, τώρα βλέπουμε την Θεοδόρου. Δεν βλέπουμε. Ναι, σωστά, ευτυχώς που τα είπαμε και σωστά. Γιατί το νούμερο είναι πίσω. Ξεκινούν προθέρμαση σιγά σιγά οι αθλητές του μήκους. Και αυτοί πάρα πολύ, τι έγινε, τελικά είδαμε τον Τεντόγλου και όλοι θέλουμε να γίνουμε αθλητές του μήκους, εντάξει. Ας ακολουθούν σωστά παραδείγματα τα παιδιά, όπως είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, και ας μετέχουν πάρα πολύ. Τώρα στον δρομικό αγώνισμα, ένα λεπτάκι γιατί... Είναι τα 3.000 μέτρα δρομικό αγώνισμα. Απλώς να δούμε, να δούμε την εκκίνηση, να μπορούμε να δούμε ποιοι συμμετέχουν στην πορεία, για να τους πούμε. Όχι και άκυροι στα 3.000 μέτρα.
Δεν γίνεται να έχουμε και στα 3.000 μέτρα. Εντάξει, είδαμε άγκυρες στα 400 σε αυτό το πρωτάθλημα. Χριστόφορος Κουρίς του Πραξάνδρου, Κωνσταντίνος Μικελίδης του Γασικά, Σεμπάστιαν Σάροξ του Γασικά, Ιωάννης Παπαευτυχίου του Γασίπη και Αλέξανδρος Τρούθος του Γασιέ. Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος σε αυτό το δρόμο των 3.000 μέτρων. 7,5 στροφές του γηπέδου. Να δούμε αν υπάρχουν επαναληπτική προβολή για την άγκυρη εκκίνηση. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε. Έφυγαν τώρα τα παιδιά κανονικά. Και να πάμε, αφού έφυγαν τα παιδιά κανονικά, να πάμε λίγο στον ακοντισμό, να μην χάσουμε τουλάχιστον τις τελευταίες προσπάθειες των κοριτσιών που ρίχνουν. Νομίζω μπαίνουν στην τελευταία τους προσπάθεια τα κορίτσια στον ακοντισμό. Να τις δούμε. Εδώ είναι η δεύτερη, η Δέσποινα Βικτόρια Παναγή του Γάσιο με 40-89. Και να κάνω και μια πρόταση στους γονείς, αν θέλουν να κάνουν αθλητές στα παιδιά τους, να μην τους δίνω διπλά ονόματα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε τελευταία το τι συμβαίνει, όπως τη μικρή Δέσποινα Βικτόρια Παναγή. Και μένει η Χριστιανά Έλληνα, να δούμε. Είδαμε την προσπάθεια της Δέσποινας Βικτόριας Παναγή. Η Χριστιανά Έλληνα, η οποία έκανε την νέα επίδοση αγώνων, την οποία κατήχε η ίδια. Το Παγκύπριο ρεκόρ το έχει και πάλι η ίδια, που είναι 51-02. Με το βάρος του ακοντίου να είναι 500 γραμμάρια, των γυναικών είναι 600. Αυτή είναι η διαφορά βάρους των δύο οργάνων. Ενώ βλέπουμε στα 3.000 μέτρα των παιδών, αργό, πολύ αργό ρυθμό, έχουν ακόμη 6 στροφές και πάει, είναι έτοιμη η Έλληνα, δεν θέλω να χάσουμε την... όχι, η Μαργαρίτα Έλληνα είναι αυτή, αλλά δεν πειράζει, να τη δούμε και αυτήν, γιατί δεν την είδαμε, τη Μαργαρίτα Έλληνα. Εδώ βλέπουμε την Έλληνα. Είναι καλή η βολή της, κοντά στο κέντρο του γηπέδου και πάλι εκεί στα 46-47 μέτρα θα είναι. Τουλάχιστον πλησίασε περισσότερο τα 50 μέτρα σε αυτό τον αγώνα. Αλλά εδώ την ξαναβλέπουμε. Ο συνήθως δοκιμάζει με τον γυναικείο ακόντιο. Και με την, νομίζω με την Χριστιανά Έλληνα ολοκληρώθηκε και ο ακονισμός. Σε λίγο όταν καταμετρηθεί και τοποθετηθεί στο σύστημα των αποτελεσμάτων, θα δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα στον ακοντισμό. Ενώ βλέπουμε τα 3.000 μέτρα
με τον Χριστόφορο Κούρη να προηγείται του Πραξάνδρου. Τελείωσε. Εντάξει, βλέποντας τον Κούρη και τα υπόλοιπα παιδιά που ακολουθούν, αν έχουμε τελικά αποτελέσματα στο ύψος να τα δώσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν δώσαμε τα τελικά, να προσπαθήσω να τα έχω κι εγώ μπροστά μου. Νικητής ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, εντάξει, επειδή όπως τα βλέπουμε εδώ ο Κυριάκος Παμακά είναι εκτός συναγωνισμού που κάνε 2-0-6. Νικητής ο Λοΐζος Χρυσοστόμου του Γάσιο με 2 μέτρα, ο Γιώργος Γιαζός του Γάσι πει δεύτερος 1-97 και τρίτος ο Μιχάλης Χριστοφή του Γάσικα με 1-84. Αυτοί είναι οι τρεις νικητές. Παμπακά και Νανιάδης έλαβα μέρος εκτός συναγωνισμού. 2-0-6 ο Παμπακά και 1-94 ο Ανανιάδης. Πανκυπριονίκης για φέτος ο Λοΐζος Χρυσοστόμου με άλμα στα 2 μέτρα στο ύψος, ενώ βλέπουμε τον Κούρη να συνεχίζει να προηγείται. Ενώ βλέπουμε και μια τριάδα παιδιών, ποιος δεν λαμβάνει μέρος, του Γάσιπι νομίζω δεν είναι. Όχι, είναι αρκετά πιο πίσω ο Ιωάννης Παπαευτυχίου. Είναι Μικελίδης, Σάροξ και Στρούθος μαζί. Πρώτος ο Χριστόφορος Κούρης τρέχει ουσιαστικά σε ένα δικό του ρυθμό, πήρε διαφορά από την αρχή. Έχουν ακόμη 3,5 στροφές στο γήπεδο και βλέπουμε μια πολύ ωραίο πλάνο από το σκηνοθέτη, πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο γκρουπ, ας το πούμε. Εντάξει, ο ένας είναι μόνος του, το άλλο είναι γκρουπ. Ο Χριστόφορος Κούρης, ο οποίος είναι μπροστά στα 3,000 μέτρα των παιδών. Απλώς να δω αν έχει κάτι που δεν αναφέραμε, αποτέλεσμα νομίζω είπαμε όταν ενσωματωθεί και το τελευταίο να δούμε το αποτέλεσμα του ακοντισμού. Το επικοντό νομίζω δεν έχουμε δείξει το τελικό του αποτέλεσμα των κορασίδων. Έτσι για να δώσουμε πλήρη εικόνα των αγώνων. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μια ανανέωση εδώ, να δω αν ολοκληρώθηκε. Η Στεφανία Σερμπάν είναι η νικήτρια, η Πανκυπριονίκης, με 3.50. Η Ευδοκία Αυγούστου 3.20 και η Ανδριάννα Παντελή 2.80. Ενώ εκτός συναγωνισμού πέρασε τα 3.65 η Κρασιά και τα 3.50 η Μαρία Αριστοτέλους. Αυτά σε ό,τι αφορά το επικοντό. Στην σφαιροβολία των κορασίδων που έγινε εκτός σταδίου, να πούμε ότι η Αλεξάνδρα Σπανού κέρδισε με 13-11 του Γάσιο, η Βαλεντίνα Σάβα του Γάσι Ζή ήταν δεύτερη που κέρδισε χθες τη σφύρα με 12-41. Η Άντρη Δημητρίου, ενώ ακούει το καμπανάκι για την τελευταία στροφή του, ο Χριστόφορος Κούρης Άντε!
Αλεξάνδρα Σπανού, λοιπόν, νικήτρια στη σφαιροβολία. Δεύτερη Βαλεντίνα Σάβα. Τρίτη Άντρη Δημητρίου. Τέταρτη Πινελόπη Άρτεμις. Με τρίκυλη και εδώ σφύρα. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα στο επικοντού. Εκτός συναγωνισμού, οι δύο πρώτες. Πρώτη και νικήτρια Παγκυπριονίκη στα ΚΕΑΝ Παγκύπρια Πρωταθλήματα Κορασίδο Στεφανία Σέρμπαν. Δεύτερη εδώ και Αυγούστου και τρίτη Αντριάννα Παντελή. Η Σέρμπαν του Γάσιο, Αυγούστου και Παντελή του Γάσιπη. Ωραία. Τα δώσαμε και αυτά. Απλώς αν να μην αφήσουμε κάποια παιδιά παραπονεμένα. Είναι και σε ευαίσθητη ηλικία. Να δούμε τον Χριστόφορο Κουρή που τερματίζει στην πρώτη θέση σε περίπου 10-10, 10 λεπτά και 10 δεύτερα. Δεύτερος ο αθλητής του Γάσιε, ο Αλέξανδρος Τρούθος, και τρίτος ο Κωνσταντίνος Μικελίδης του Κορύβου. Βλέπετε τα παιδιά πολύ κουρασμένα. Ο Μικελίδης μάλιστα είναι ένα παιδί που από ό,τι έδειξε σήμερα είναι το φαβορί για να κερδίσει τα Παγκύπρια πρωταθλήματα κάτω των 16. Βλέπουμε σε επανάληψη κάποια στιγμιότυπα από τα 3.000 μέτρα των παιδών. Εδώ σε ένα δικό του ρυθμό, σε ολόκληρη την κούρσα ο Κούρης, βέβαια προς το τέλος δυσκολεύτηκε. Αλλά αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για δύσκολες ημέρες με την υψηλή θερμοκρασία, με την υγρασία που υπάρχει. Και εδώ πώς τερματίζει στην πρώτη θέση. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, δεν έχει ολοκληρωθεί, ίσως να ολοκληρώθηκε, εγώ μπροστά μου ακόμη να ολοκληρωθεί, δεν πειράζει, του σφαιροβολίας των παιδών που ολοκληρώνεται τώρα στο διπλανό γήπεδο, στο τριτοφτήδιο το βοηθητικό του Τσιρίου. Ο Χρήστος Αγγέλοφ εκτός συναγωνισμού 16-69, Γιώργος Καρυπίδης του Γάσικα προηγείται με 16-38, Ιωσήφ Σάβα του Γάσιση 14-89, Χρυσόστομος Κωνσταντίνου του Γάσιο 13-04. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί τώρα τερματίζει ο αθλητής του Γάσιπη στα 3.000 μέτρα, ο Ιωάννης Πάπα Ευτυχίου. Ταλαιπωρία και για αυτό το παιδί να υποχρεώνεται να τρέξει τόσα λεπτά τα 3 χιλιόμετρα, εντάξει, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τελευταίος δρομικός τελικός σε ατομικό επίπεδο τα 3.000 μέτρα των Κορασίδων. Χρυσοβαλάντο Τούμπα του Γάσιπη, Μιχαηλία Νεάρχου του Γάσιπη, Μυρτό Κυριάκου του Γάσιο, Ειρήνη Χρήστου του Γάσιο, Ναυστικά Λεωνίδου του Γάσικα και Μαρία Νικολάου του Γάσιπη. Εδώ βλέπουμε ότι η Ναυστικά Λεωνίδου να έχει έναν χρόνο στο προφίλ της, άρα είναι και η αθλήτρια που, έχει τον, που είναι το φαβορί. Για το τελευταίο δρομικό αγώνισμα, ατομικό δρομικό αγώνισμα, γιατί θα ακολουθήσουν οι σκηταλοδρομίες 4x400 κορασίδων και παιδών, ενώ πολύ πιο αργά θα ολοκληρωθεί το άλμα σε μήκος των παιδών. Είναι τεράστια η συμμετοχή. Και φαντάζομαι θα αργήσει πολύ περισσότερο να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε λοιπόν τα κορίτσια που λαμβάνουν μέρος στα 3.000 μέτρα κορασίδων. Μυρτό Κυριάκου, Γάσιο, Ειρήνη Χρήστου, Γάσιο,
Ναυσικά Λεωνίδου, δασικά και Μαρίου Νικολάου, δασική. Δείτε τι κίνηση. Άμε λοιπόν να δούμε και την κίνηση. Στα 3.000 μέτρα των Κορασίδων και εδώ 7,5 στροφές στο γήπεδο. Ενώ αντιλαμβάνουμε στο τέλος θα γίνουν μαζικές απονομές. Έγιναν κάποιες που μπορούσαν να γίνουν. Εδώ βλέπετε σε πολύ αργούς ρυθμούς πηγαίνει η κούρσα. Κορασίδων. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Σωτηρία Παπαγεωργίου του Γάση Πράξανδρος με επίδοση 5 μέτρα και 39 εκατοστά. Δεύτερη ήταν η Αποστολία Ματσιούμι, γασικά 5.30 και τρίτη η Άννα Κάτου, Γάση Πράξανδρος, 5.29. Ενώ να πούμε ότι στα 200 μέτρα των ανδρών εκτός συναγωνισμού τα αποτελέσματα, ο Χατζησέργης έτρεξε σε 22.03, ο Ανδρέας Ανδρέου 22.44, ο Μάμας Δημοσθένους 22.58, ο Σάντονας 23.87 και ο αθλητής μας των Παραολυμπιακών Αντώνης Αρέστη 24-49. Εδώ τα κορίτσια όλες σχεδόν μαζί. Τα 3.000 μέτρα των γυναικών, ενώ αφού υπάρχουν ακόμη 4,5 περίπου στροφές, να δούμε λίγο μήκος, αν μπορούμε, στο μήκος των ανδρών. Εδώ βλέπουμε τι ωραία πέφτει και η σημερινή ημέρα, Δευτέρα Ιουλίου του 2021, από το Τσίριο στάδιο. Πλέον ευχόμαστε να νυχτώνει πιο νωρίς με τόσο καυτό ήλιο που έχουμε και ιδιαίτερα και εδώ στη Λεμεσό με την πολλή υγρασία. Εδώ βλέπουμε συνέχεια τα 3.000 μέτρα, στα οποία προηγείται η Μαρία Νικολάου του Γκάσιπι. Εδώ μια άκυρη προσπάθεια στο μήκος των παιδών, ενώ θα έχει και απονομή, βλέπω τώρα. Εντάξει, σε λίγο τα κορίτσια απονομές μεταλλίων στις νικήτριες έχουν του άλματος της μήκος Κορασίδων. Ακόμα 4,5 τώρα στροφές. Ο πρόεδρος του Πραξάνδρου, κύριος Κρήτων Γεωργιάδης, θα απονείμει τα μετάλλια στο μήκος των Κορασίδων με την Άννα Κάτου στην τρίτη θέση του Πραξάνδρου με 5.29. Αποστολία Μαντζούνη του Κορίβου δεύτερη με 5.30. Πρωταθλήτρια στο άλμα εις μήκος η Σωτηρία Παπαγεωργίου. Σωτηρία Παπαγεωργίου.
5:39. Θέση Παπαγεωργίου έμεινε για 2 εκατοστά εκτός μεταλλίων στο τριπλού, ενώ η Άννα Κάτ που ήταν τρίτη ήταν δεύτερη στο τριπλού. Πάμε στο μήκος λοιπόν των παιδών. Είναι πραγματικά είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αλέξ μου, είσαι δεύτερος. 23 αθλητές λαμβάνουν μέρος σε αυτό το αγώνισμα που θα δυσκολέψει την ολοκλήρωσή του έγκαιρα. 5:80, δεν πρόσεξα όμως το νούμερο του αθλητή. Εδώ με τον αριθμό 611 είναι ο Γιώργος Κώστα του Γασιζή. Ενώ εξακολουθεί και στα 3.000 μέτρα να μένουν τρεις στροφές να προηγείται η Μαρία Νικολάου. Εδώ βλέπουμε το πάτημα του Κώστα, Γιώργιος Κώστα. Αποτελέσματα άλλων των συμφωνών του Ρασίδων. Η πρώτη θέση κατέκτησε η Στεφανία Σερβάν, Ρασίδων. Με επίδοση 3 μέτρα και 50. Και εδώ η Μαρία Νικολάου. Που 320 προηγείται, έχει μια μικρή διαφορά από τις υπόλοιπες, μικρή, σημαντική όμως, δεν είναι τόσο μικρή από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Βλέπουμε εδώ την απόσταση, ενώ βλέπουμε και την προσπάθεια του δεύτερου αθλητή που ακολουθεί, του Γάση Ζή, του Μάρκου Λοΐζου, άκυρος. Λογικά προς το τέλος θα αρχίσουν να λαμβάνουν μέρος οι μεγάλοι μας αθλητές. Θα λάβουν μέρος και εκτός συναγωνισμού ο Σιμιλίδης, ο Νικολάου, ο παρααθλητής, πώς τους λέμε, ο αθλητής με ειδικές ανάγκες, ο Βίκτορας Πενταράς. Εδώ με το 4:26 είναι ο Λούκας Πέρο του Γάσιε. Ενώ έχουμε απονομές στο επικοντό με την Σερβάν να κερδίζει και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα της ηλικίας της, ενώ έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας το Παγκύπριο Πρωτάθλημα γυναικών. Ωραία, είδαμε τις απονομές. Εδώ βλέπουμε την διαφορά που αυξάνεται για την Μαρία Νικολάου του Γασπί. Προσπάθειες στο επικοντό, σιγά σιγά θα πρέπει να
να δώσουμε λίγη βάση. Είναι τόσοι πολλοί αθλητές που απολογούμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε απόλυτα στο επικοντό. Εδώ είναι ο Κυριάκος Ιωάννου του Πραξάνδρου με ατομικό 6-28. Ενώ ακούνε το καμπανάκι τα κορίτσια στο 3.000 μέτρα. Εδώ η Μαρία Νικολάου προηγείται του Γάσιμπι, μαζί ακολουθούν τρεις αθλήτριες. Εδώ η Μαρία Νικολάου, η οποία και αυτή, όπως και ο Κούρης προηγουμένως, έδωσαν ένα δικό τους ρυθμό. Και θα δούμε στην δεύτερη θέση ποια θα καταφέρει να ξεχωρίσει. Ακούμε το «Πάμε Ναυσικά», η Ναυσικά Λεωνίδου του Κορύβου με την κόκκινη φανέλα, είναι αυτή η οποία ξεχώρισε. Ενώ αυξάνει ταχύτητα η Μαρία Νικολάου για να τον τερματισμό, θα περάσει και στροφή την Μιχαέλα Νεάρχου του Γάσιπι. Εδώ η Μαρία Νικολάου του Γάσιπι κερδίζει τα 3.000 μέτρα. Δεύτερη η Ναυσικά Λεωνίδου του Κορύβου. Στην τρίτη θέση η αθλήτρια του Γάσιπι, η Χρυσοβαλάντο Τούμπα. Και τέταρτη ήταν αθλήτρια του Γάσιο, αλλά δεν πρόσεξα πια έτρεχε, γιατί μια δεν έλαβε μέρος. Αν είναι η Μυρτώ Κυριάκου ή Ειρήνη Χρήστου. Εδώ πάμε ξανά στο μήκος με τον αριθμό 222 Ανδρέα Σιγνατίου του Γάσιο. Εδώ τα αποτελέσματα στα 3.000 μέτρα των παιδών. Χριστόφορος Κούρης του Πραξάνδρου 10-10-57. Αλέξανδρος Τρούθος του Γασιέ 10-14-44. Κωνσταντίνος Μικελίδης του Γασικά 10-16-93. Σεμπάστιαν Σάροξ του Γασικά 10-35-53. Και Ιωάννης Παπευτυχίου του Γασικά 12-15-53. Ενώ τερματίζει και η τελευταία αθλήτρια με το 2-52 Γιώργος Σταυρινίδης του Γασιό. Ενώ βλέπουμε να προθερμαίνονται ο Λουκάς Σιμιλίδης και ο Γρηγόρης Νικολάου. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Σταυρινίδη. Άκυρη. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Γάσιπι. Και εδώ άκυρο, μου φάνηκε. Όχι. Μετριέται. Κωνσταντίνος Γεωργίου. Εδώ μέχρι στιγμής 6-22 έχει κάνει ο Νεκτάριος Ηλία, ο Γιωργαλέτος του Γάσιπι 5-80 και τα λοιπά. Είναι η πρώτη προσπάθεια, είναι και χαμηλά αποτελέσματα. Είπαμε, λαμβάνουμε μέρος 23 αθλητές και εδώ είναι 6-32 έχει κάνει προηγουμένως ο Κωνσταντίνος Γεωργίου. Και εδώ με το 4-37 ο Σταύρος Σταύρου, νικητής χθες το τριπλούν. Ή,
εδώ. Ο Σταύρου πάλι σε πολύ μακριά από την Βαλβίδα. Σέργιος Μύθυλλος του Γάσιε. Και για αυτόν πρώτη προσπάθεια. Πάνω από τα 6 μέτρα και ο Μύθυλλος. Δεν υπάρχει δράση άλλη, γι' αυτό όπως είπαμε θα μείνουμε λίγο στο... Όχι, και πολύ, αφού δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Περιμένουμε τις σκυταλοδρομίες. Αλλά το μήκος πρέπει να κάνουν τουλάχιστον τις τρεις προσπάθειες οι αθλητές να ξεκαθαρίσει η οκτάδα. Για να δούμε ποιοι συνεχίζουν. Είναι ήδη 8 και 20 η ώρα που προβλεπόταν 8 και 10 να ξεκινήσουν οι σκυταλοδρομίες σε 4x400 σε ένα βράδυ που ουσιαστικά φέρνει υγρασία περισσότερη και πιο δύσκολες προσπάθειες. Να εδώ ο Ανδρέας Μαχαλεκίδης το παιδί που έχει 7-21 φέτος, την 7η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για αθλητή των 16 ετών που είναι ο Μαχαλεκίδης, γεννημένος το 2005 και 22η στον κόσμο για κάτω των 18, το 7-21. Βλέπουμε εδώ και αυτός πάτησε πίσω κοντά στα 6-70, να δούμε τι κατέγραψε η επίδοση του Μαχαλεκίδη. 6.85 και λογικά θα είναι πρώτος. Περνάμε να δούμε και τον Βίκτορα Πενταρά, αθλητής μας με ειδικές ανάγκες, με κινητικό πρόβλημα στα άνω άκρα. Ο Βίκτορας Πενταράς πήγε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για αθλητές με ειδικές ανάγκες και για λίγο έχασε την πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κυνηγούσε το 5.80, εδώ είναι η απονομή στη σφαιροβολία που είπαμε διεξήχθη στο διπλανό γήπεδο το Τριτοφτίδιο. Τον Κορασίδων. Στον ακοντισμό Κορασίδων, τρίτη θέση εξασφάλισε η Μαργαρίτα Έλληνα του Γασιέ. Δεύτερη, η Δέσποινα Βικτόρια Παναγή και του Γασιό. Η απονομή στον ακοντισμό των Κορασίδων, με νικήτρια την Χριστίνα Χριστιανά Έλληνα. Πρωταθλήτρια στον Κορασίδων και ταυτόχρονα με νέα επίδοση αγώνων. Με νέα επίδοση αγώνων όπως αναφέρομαι, 49-56. Με επίδοση 49 μέτρα και 5. Εδώ ο Λουκάς Σιμιλίδης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία φέτος για να περάσει στο Ευρωπαϊκό Κάρο των Κοστριών. 7-33 ήταν η καλύτερη του επίδοση, 7-35 ήταν το όριο. Και εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής μας στο τριπλού, αθλητής ο οποίος θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια, ο Γρηγόρης Νικολάου στα 18 χρόνων. Δεν δίκαιο να λάβει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα γιατί έχει γεννηθεί το 2003. 6.58 ο Σιμιλίδης, χαμηλή η πρώτη πτήση του. Ο Γρηγόρης Νικολάου, ο οποίος φεύγει για Ηνωμένες Πολιτείες για να προπονηθεί με τον Πέτρο Κυπριανού μαζί με τη Στυλιάνα Ιωαννίδου του Ύψους.
Δεν μου φάνηκε καλό το πρώτο άλμα του. Είναι πάρα πολλή ώρα που θα πρέπει να περιμένει ο κάθε αθλητής για να έρθει η σειρά του. Αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε πόσο πίσω πάτησε. Να δούμε πόσο έκανε ο Γρηγόρης Νικολάου. 6.23, πολύ χαμηλό. Και ξεκινάνε ξανά από την αρχή τα παιδιά. Εδώ ο Γιώργος Ιωαννίδης, ο οποίος είχε κάνει άκυρο στην πρώτη προσπάθειά του. Δεν τέθηκαν όρια για συμμετοχή. Ενώ ετοιμάζονται σιγά σιγά και εδώ είναι τα αποτελέσματα στα 3.000 πρώτα να τα πούμε. 11.18.02 για την νικήτρια Μαρία Νικολάου του Γασιπή. 11.28.78 είναι Αυσικά Λεωνίδου. Χρυσοβαλάντο Τούμπα 11.32.75 και ακολουθήσαν οι Χρήστου, Κυριάκου και η Νιάρκου. Προσπάθεια του αθλητή του Γάση Π. Δεν είδα τον αριθμό του, δεν πειράζει, είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Εδώ με τον αριθμό 20. Ο Μάριος Γρηγορίου είχε 5.47 στην πρώτη προσπάθειά του. Να πούμε ότι προηγείται ο Μαχαλεκίδης με 6.85, ο Μύθιλος έχει 6.82 και ο Σταύρου 6.47. Δημήτρης Χριστοφιάκυρος του Γάσιο. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μαχαλεκίδης, Μύθιλος, Σιμιλίδης εκτός συναγωνισμού. Σταύρου είναι στην τρίτη θέση. Το άλλο. Λοιπόν, Γρηγόρης Αναστάση. Γασιέ 4-0-4. Είχε 4-53 στην πρώτη προσπάθεια. Ενώ ετοιμάζονται σιγά σιγά τα κορίτσια την σκηταδρομία 4x400. Στον πρώτο διάδρομο να δω τις φανέλες πρέπει να είναι ο Πραξάνδρος. Στον δεύτερο Γασιέ, στον δεύτερο διάδρομο Πραξάντρος, στον τρίτο Γασιέ, στον τέταρτο ο Γασιζή, στον πέμπτο ο Κόρυβος, στον έκτο ο Γασιπί και στον έβδομο πρέπει να είναι ο Γασιού. Περιμένουμε σιγά σιγά.
να δοθεί η εκκίνηση, ενώ βλέπουμε κάποια άλματα, τα παιδιά που αγωνίζονται, εδώ είναι ο Γιωργαλέτος, είχε 5.80. Κάτω από το φως των προβολέων θα ολοκληρωθούν οι αγώνες, όπως γίνεται συνήθως. Δίνεται η εντολή για την εκκίνηση. Έφυγαν λοιπόν τα κορίτσια, σκηταλοδρομία 4x400 των κορασίδων, που είναι και το τελευταίο αγώνισμα για τις κορασίδες, που θα ολοκληρώσει τη βαθμολογία, θα πάρει 12 βαθμούς η νικήτρια, ο νικητής γυμναστικός σύλλογος. Πάμε! Και ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι στην βαθμολογία. Πάμε! Εδώ ο Κόρυβος δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Κόρυβος κέρδισε, αν δεν κάνω λάθος, και στις γυναίκες, το Μαγκή Πρωτάθλημα Γυναικών. Πρώτος ο Κόρυβος, δεύτερος ο Γάση Πι, Γάση Πράξανδρος, Πράξανδρος Γάση Ο, και μένουν στο τέλος ο Γάση Ζή και ο Γάση Ε. Άρα ο Κόρυβος με τον Γάση Πι, ο Κόρυβος έχει ανοίξει και κάποια απόσταση, θα συγκλίνουν σιγά σιγά οι αθλήτριες στο εσωτερικό. Κόρυβος, Γάση Πι, Πράξανδρος, Γάση Ο, Γάση Ε και Γάση Ζή μέχρι στιγμής. Ενώ να πούμε λίγο στη βαθμολογία, ο Γάση Πι προηγείται με 119,5 βαθμούς, ο Γάση Ο έχει 102, ο Κόρυβος 78, ο Πράξανδρος 45, ο Γάση Ε 37 και ο Γάση Ζή 20,5. Πρώτος λοιπόν στην δεύτερη αλλαγή ο Κόρυβος, είπαμε, έχει παρουσιάσει τελευταία πολύ καλή ομάδα, Γάση Πι στην τρίτη θέση. Τελικά ο Γάση Ο κατάφερε να δώσει τρίτος, ο Πράξανδρος τέταρτος, ο Γάση Ε κάλυψε απόσταση και ο Γάση Ζή στην τελευταία θέση. Εδώ ο Κόρυβος στην πρώτη θέση, είναι μεγάλη διαφορά, δύσκολα καλύπτεται. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η απόσταση που χωρίζει τους δύο γυμναστικούς συλλόγους. Τελευταία αλλαγή για τον Κόρυβο, τελευταία αλλαγή και για τον Γάση Πι τώρα. Ο Γάση Ο έχει ξεχωρίσει καθαρά στην τρίτη θέση. Ο Πράξανδρος στην τέταρτη. Και ο Γάση Ε στην πέμπτη, ενώ έρχεται τελευταία, αλλά με αξιέπαινη προσπάθεια ο Γάση Ζή. Thank you.
ο γυμναστικός σύλλογος Κόρυβος ετοιμάζεται να κερδίσει την σκηταλοδρομία 4x400 κορασίδων. Ο Γάσιπι στην δεύτερη θέση. Ο Γάσιο στην τρίτη. Βλέπουμε μια μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ Γάσιε και Πραξάνδρου. Εδώ τα δύο κορίτσια, τελικά ο Πραξάνδρος κράτησε μια θέση που είχε σχεδόν από την αρχή του αγώνα, την τέταρτη, και στην πέμπτη θέση ο Γάσιε, και έκτη τερμάτισε και η αθλήτρια του Γάσιζη. Έτσι θα διαμορφωθούν οι βαθμολογίες. Η σειρά δεν αλλάζει. Νικήτρια λοιπόν ομάδα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα κορασίδων, νικητής γυμναστικός σύλλογος, ο Γάσιπι Λευκωσίας. Ενώ βλέπουμε ξανά στιγμιότυπα από την κούρσα των 4x400, τις αλλαγές που έφεραν. Το γυμναστικό σύλλογο Κόρυβος να κερδίζει. Βλέπουμε Μίκος με τον Ανδρέα Εγνατίου, ο οποίος είναι έγκυρος, ενώ γίνεται και η απονομή στο άλμα σε ύψος με νικητή τον Λοΐζο Χρυσοστόμου του Βάσιο. Για τις απονομές στον δρόμο των 200 μέτρων παιδών παρακαλούμε τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Κόρυβος, τον κύριο Δήμο Καλαμίδη. Την τρίτη θέση στα 200 μέτρα παιδών εξασφάλισε ο Ιωάννης Ανδρέου του Γασιέ. Δεύτερος, Παναγιώτης Λαζάρου, Γάση Πράξανδρος. Πρωταθλητής στον δρόμο των 200 μέτρων, γίνεται απονομή στα 200 μέτρα των παιδών με νική τον Βασίλη Βαρνάβα του Πραξάνδρου, και ουσιαστικά δύο παιδιά του Πραξάνδρου και ο Λαζάρου στη δεύτερη θέση. Άκυρη εδώ η προσπάθεια του Γρηγόρη Σταυρινίδη του Γασιό. Έχει δύο άκυρες. Εδώ βλέπουμε πάτησε το 1/4 του παπουτσιού του στη βαλβίδα. Και εδώ ο Κωνσταντίνος Γεωργίου με 6.32 ήταν πέμπτος. Εδώ κολλήσε κάπου εκεί, περίπου στα ίδια επίπεδα. Ξανά η προσπάθεια του Γεωργίου. Και θα περάσουμε με τον αριθμό 4.37 στον Σταύρο Σταύρου, που είναι στην τέταρτη θέση. Θυμίζουμε αθλητής ο οποίος κέρδισε χθες το τριπλού με 13.91.
Στην πρώτη του προσπάθεια είχε 6.47. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί αυτή. Να δούμε να γυρίσει ο πίνακας. 6.44 στα ίδια επίπεδα. Μένει εκεί στην τέταρτη θέση. Αν δεν, είχε, αν δεν υπήρξε κάποια άλλη αλλαγή προηγουμένως που δεν έχει ενσωματωθεί στο σύστημα. Σέργιος Μίθυλος, αθλητής ο οποίος κατέχει την δεύτερη θέση με 6.82. Ο αθλητής του Γασιέ. Κάπου εκεί κοντά. Και πάλι κοντά στα 6.80 η προσπάθεια του Μίθυλου. Ή εξετάζεται αν είναι άκυρο. Άκυρο είναι. Ετοιμάζεται ο Ανδρέας Μαχαλεκίδης, ο αθλητής που προηγείται με 6.85. Φεύγει ο Μαχαλεκίδης. Ένα καλό άλμα. Δεύτερη θέση ο Σιξάλα. Εντάξει, από εδώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι κοντά στα 7 μέτρα. Αν τα ξεπερνάει ή όχι. Θα δούμε και πάλι. Αυτή τη φορά πάτησε λίγο καλύτερα, προηγουμένως πάτησε εκτός βαλβίδας. Εφτά-0-8 η επίδοση του Μαχαλεκίδη. Αρκετά καλός και εδώ ο Παραολυμπιονίκης μας, ο αθλητής των, με ειδικές ανάγκες, ο Βίκτορας Πενταράς, είχε κάνει 5.37 στην πρώτη προσπάθειά του. Τώρα δεν μου φάνηκε καλύτερη, αλλά θα δούμε πόσο μετρήθηκε. Εδώ βλέπουμε ξανά. Και εδώ ο Λουκάς Σιμιλίδης, εκτός συναγωνισμού, 5.59 για τον Πενταρά, βελτιώνεται. Άρα από εδώ πρέπει να υπολογίζω λίγο πιο μακριά. Λουκάς Σιμιλίδης ζητά το χειροκρότημα του κόσμου. Είχε κάνει 6.58 στην πρώτη προσπάθειά του. Έχασε το... ή μπορεί να το διεκδικήσει, το 7.35 νομίζω μπορεί να το διεκδικήσει. Πάτησε πίσω πάλι. Δεν του βγαίνει το άλμα. Πολύ πίσω. Έχει πατήσει. Εδώ ο Γρηγόρης Νικολάου. Μέχρι να δούμε πόσο θα δείξει ο φωτεινός πίνακας για το άλμα του Σιμιλίδη. Ετοιμάζεται ο Νικολάου. 6.63. Ο Γρηγόρης Νικολάου, ο οποίος έκανε 6.23 εκτός συναγωνισμού. Θυμίζουμε και ο Γρηγόρης Νικολάου. Ε,
και αυτός κοντά στα 6,70. Πολύ καλό πάτημα αυτό, όπως έχουμε δει. Θα δούμε τι. 6,93 εκτός συναγωνισμού είναι ο κορυφαίος. Και ξεκινάνε και πάλι τα παιδιά από την αρχή. Θυμίζουμε ότι θα αγωνιστούν άλλοι 22 αθλητές. Ενώ ετοιμάζονται τα παιδιά για τα 4x400. Εδώ δίνεται η εντολή. Γασιέ στον δεύτερο. Στο δεύτερο διάδρομο, στον τρίτο ο Πράξανδρος, στον τέταρτο ο Κόρυβος, στον πέμπτο κανείς. Στον έκτο πρέπει να είναι ο Γάση Ο και ο Γάση Π, λογικά. Ο Γάση Ζ. Ακριβώς, δεν πετύχει ο Γάση Ζ. Με 5 συλλόγους θα γίνει η σκηταλοδρομία 4x400 των παιδών. Και εδώ να πούμε στους παιδες, μετά και τα 3.000 μέτρα και υπολείπεται το μήκος. Ο Γάσιο και ο Πράξανδρος είναι στους 97 βαθμούς. Θα δοθεί μεγάλη μάχη, δεν θα κριθεί από αυτό το αγωνισμό, αλλά από το τριπλούν και από το τριπλούν, αλλά εδώ δίνουν διπλούς βαθμούς, αντιλαμβάνεστε. Ο Γάσιπ είναι αρκετά πίσω στους 68 βαθμούς, ενώ ο Γάσιο φαίνεται να είναι στην πρωτοπορία, είναι αρκετά μπροστά ο Γάσιο, ακολουθεί ο Γάσιπ, στην τρίτη θέση ο Πράξανδρος. Θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά του Πραξάνδρου για μια ίσως ιστορική στιγμή να κερδίσουν τα παγκύπρια πρωταθλήματα παιδών. Είναι ο Γάσιο μπροστά και τώρα συγκλίνουν οι αθλητές όλοι στο εσωτερικό. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά δεν είναι διαφορά που δεν καλύπτεται μεταξύ του Γάσιο και του Γάσιπι, και θα εξαρτηθεί μετά από το μήκος το τι θα γίνει. Εδώ βλέπουμε ότι προλαβαίνει ο αθλητής του του Πραξάνδρου, τον αθλητή του Γάσιο. Και θα δώσει πρώτο στη σκυτάλη για στην δεύτερη αλλαγή, για τον τρίτο αθλητή που θα τρέξει. Ο Πράξανδρος και γλίστρησαν μόνοι τους εκεί. Χτύπησαν μεταξύ τους οι αθλητές του Γάσιο. Τρίτος ο Γάσιπι. Τέταρτος ο Γάσιε. Ενώ το παιδί του Κορύβου δεν το εξήγησε κάποιος ότι πρέπει να τρέξει στον εσωτερικό και έμεινε το παιδί να τρέχει στον πέμπτο διάδρομο. Εντάξει, θα τα μάθουν. Είναι μικρή ακόμη. Απλώς θα εξαρτηθεί ο Μαχαλεκίδης που προηγείται στο μήκος. Είναι του Πραξάνδρου και μέχρι τώρα δεν υπάρχει αθλητής στην οκτάδα του Γάσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι μια νίκη του Πραξάνδρου στην σκηταλοδρομία θα σημαίνει και νίκη στους παγκύπριους αγώνες. Εκτός αν υπολείπεται κάποιο αγώνισμα δρομικό μεγάλων αποστάσεων που θα γίνει αργότερα, το οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Τελευταίες αλλαγές, ο Πράξανδρος και πάλι συνεχίζει να είναι στην πρωτοπορία. Δεύτερος ο Γάσιο, τρίτος ο Γάσιπι. Εδώ βάζει τα δυνατά του πραγματικά ο αθλητής του Γάσιο. Δίνει όλες τις δυνάμεις. Και αντιλαμβάνεστε, θέλει να πιάσει, αλλά αντέχει ο αθλητής του Πραξάνδρου σε μια πολύ σημαντική, σε ένα πολύ σημαντικό αγώνισμα.
Ο Πράξανδρος είναι στην πρώτη θέση και θα είναι και ο νικητής των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Παίδων. Δεύτερος ο Χασιό, τρίτος ο Χασιπή, τέταρτος ο Γάσιε και ο Κόρυβος ακολουθεί. Τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, λέμε εδώ τους πανηγυρισμούς των παιδιών του Πραξάνδρου. Ιστορική στιγμή, σημαντική στιγμή, δεν είναι ιστορική μια νίκη σε παγκύπρια πρωταθλήματα παιδών, είναι πολύ σημαντική όμως, που μπορεί να καθορίσει το μέλλον, την χαρά και την παραμονή κάποιων αθλητών στον στίβο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε μια δύσκολη ηλικία όπως αυτή των 18 χρόνων που θέλουν να δουν τι μέλλον θα ακολουθήσουν ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το Λύκειο. Είναι 17 χρόνων, δεν είναι 18, είναι κάτω των 18, γι' αυτό. Εδώ ο Γάσιο έδωσε πρώτο στην αλλαγή, στην πρώτη αλλαγή έδωσε πρώτο στη σκυτάλη. Και εδώ η μάχη που έγινε με τον αθλητή του Πραξάνδρου, λυπάμαι δεν έχω τα ονόματά τους μπροστά μου, να περνά στα τελευταία μέτρα και εδώ πάτησε το ένα στον άλλον στο Γάσιο, μια άτυχη στιγμή για τον Γάσιο. Εδώ συνεχίζει ο Πράξανδρος στις αλλαγές να προηγείται, εδώ ήδη έπρεπε να φύγει το παιδί από το Γάσιο, εντάξει είναι κάποια πράγματα που θα τα μάθουν. Είναι σημαντικό πάντως για τον Πράξανδρο, λείπει όπως είπαμε το μήκος στο οποίο προηγείται ούτως ή άλλως αθλητής του Πραξάνδρου που θα πάρει τους 6 βαθμούς. Εδώ ο αθλητής του Γάση Ζή, ο Μάρκος Λοΐζου που ήταν 8ος. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, ο Ανδρέας Μαχαλεκίδης 7-0-8, Γρηγόρης Νικολάου εκτός συναγωνισμού 6-93, Σέργιος Μύθυλος του Γάση 6-82, Λουκάς Σιμιλίδης εκτός συναγωνισμού 6-63, Σταύρος Σταύρου του Γάση 6-47, Κωνσταντίνος Γεωργίου του Γάση 6-32, Νεκτάριος Ηλία 6-24, Γιοργαλέτος του Γάση Μύδη. Βλέπετε δεν υπάρχει αθλητής του Γάση ο μέχρι στιγμής στους πρώτους 8. Είναι ο Δημήτρης Χριστοφής στην 11η θέση. Μόνο είναι δύσκολο. Δεύτερη θέση Γάση Πι, εδώ Λουκάς Πέρο. Και τρίτη θέση Γάση Πράξανδρος, 4-32-70. Με πολύ χαμηλό άλμα, 5-15. Ο Λουκάς Πέρο. Ολοκληρώνει τις προσπάθειές του. Ενώ ουσιαστικά έπεσε η αυλαία με τις σκυταλοδρομίες. Δεν ξέρω, εδώ βλέπουμε την βαθμολογία. Ήταν πριν από το τελευταίο αγώνισμα των 3.000 μέτρων. Γιατί έχει 97-97 είναι. Εδώ είναι των ανδρών, ναι. Λοιπόν, η βαθμολογία. Μένει το μήκος, να δούμε νομίζω την τρίτη προσπάθεια, δεν ξέρω τι είπε ο σκηνοθέτης, γιατί θα υπάρχουν ακόμα τρεις προσπάθειες, δηλαδή ακόμα 24 προσπάθειες για να ολοκληρωθεί το αγωνισμά, ενώ έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά το Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Εδώ ο Κυριάκος Ιωάννου ψάχνει το έγκυρο άλμα για να συνεχίσει. Εδώ στις γυναίκες έχει κερδίσει ο Γάση Πι με 129,5 βαθμούς. Δεύτερος ο Γάσιο 92, Γάσικα 84, Πράξαντος 53, Γάσιε 45 και Γάση Ζή 20,5. Η τελική βαθμολογία είναι αυτή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αγώνες. 6 μέτρα έκανε στην προσπάθειά του
ο Κυριάκος Ιωάννου και δεν μπαίνει οκτάδα. Όχι, μπαίνει, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τους, με τα παιδιά που είναι εκτός συναγωνισμού, αν θα είναι 8 συν 2, άρα 10. Δύο άκυρες είχε και ο Βαρνάβας Κυριάκου. Έκανε έγκυρη. Εδώ τον βλέπουμε. Ο Κυριάκος Ιωάννου. Εδώ ο Κυριάκος Ιωάννου. Να... ουσιαστικά θα περιμένουμε να δούμε. Είμαστε προς το τέλος των τρίτων προσπάθειων. Να δούμε ξανά τον... τους αθλητές που προηγούνται και να κλείσουμε, γιατί δεν θα... Νεκτάριος Ηλία εδώ, ήταν 7ος, 5ος ουσιαστικά, με 6-24. Ο Νεκτάριος Ηλία του Βασί και θα κλείσουμε... με το τέλος των προσπάθειας του Γρηγόρη Νικολάου, νομίζω. Εδώ βλέπουμε τα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Αντρέας Μαχαλεκίδης 7-08, Γρηγόρης Νικολάου 6-93, Σέργιος Μύθιλος 6-82, Λουκάς Σιμιλίδης 6-63. Νικολάου και Σιμιλίδης εκτός συναγωνισμού. Σταύρου 6-47, Γεωργίου 6-32, Ηλία 6-24, Μιχάλης Γιωργαλέτος 6-07 και Μάρκος Λοΐζου 5-94. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 9:05, έχουμε μεταφέρει στις οθόνες σας τα παγκύπρια πρωταθλήματα, τα ΚΕΑΝ παγκύπρια πρωταθλήματα παιδών και κορασίδων από το Τσίριο Στάδιο Λεμεσού αυτό το διήμερο. Να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την CableNet που μας έδωσε την ευκαιρία να, δώσουμε στον φίλαθλο κόσμο, στους φίλους του Στίβου, την δράση από τα παιδιά, τι είναι το, ποιο είναι το μέλλον του Στίβου, που πιστεύω κάποιοι από αυτοί θα αποτελέσουν το μέλλον του Στίβου. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε από τον Αργύρη Αργυρό, ο οποίος ήταν στη μετάδοση των αγώνων, από όλους τους συναδέλφους στη CableNet που εργάστηκαν για να βγει στον αέρα και αυτή η παραγωγή. Ευχές για το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο.